Κυρίες και κύριοι, οι αδελφοί Εβραίοι, όπως συνηθίζω να τους λέω, τα εκατομμύρια των Εβραίων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν, αν θέλετε, το πρωτοφανές ρεκόρ κτηνοδίας των Ούνων. Η δεύτερη περίπτωση πληθυσμού που κηρύχθηκε εν το συνόλο του, εν δυνάμει ύποπτος, αμαρτωλός και υποχρεωμένος να υποφέρει, είναι ο ελληνικός λαός επί των ετών του Μνημονίου. Το σύνολο του ελληνικού λαού, με τις πρώτες μαρκίζες που πέσανε τεμπέλης, φοροφυγάς, απατεώνας, πρόχειρος, και στη συνέχεια με τα μέτρα που επιβλήθησαν τόσο βία και με τέτοιες ταχύτητες επάνω του, ήταν κατά τη γνώμη μου ιστορικά στην παγκόσμια ιστορία ο δεύτερος λαός που εν καιρό ειρήνης, με μέτρα όμως που μείωναν το προσδόκιμο ζωής των κατοίκων, περιόριζαν το βιωτικό επίπεδο και όλα τα άλλα, είμαστε οι Έλληνες. Κυρίες και κύριοι, αλλάζω θέμα. Στη Βουλή των Ελλήνων την τελευταία εβδομάδα έγινε μια συζήτηση περί διαπλοκής και διαφθοράς. Εγώ, επειδή έχω 50 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, όταν ακούω από διάφορες κυβερνήσεις να μιλάνε για επιχειρήσεις αρετής ή καταπολέμησης της διαφθοράς, λίγο κουμπώνομαι και λίγο φτύνω τον κόρφο μου. Και θα σας πω γιατί. Γιατί στα 6 τελευταία χρόνια το πλέον ανήθικο πράγμα που συντελείται στον τόπο μας είναι το μνημόνιο. Δεν μπορείς να μιλάς για ηθική ή για διαπλοκή, τα οποία είναι υπαρκτά πράγματα. Και όχι μόνο εδώ, στη Γαλλία, στη Γερμανία, παντού. Αν ανοίξει μια εφημερίδα, η Ελλάδα ενδεχομένως είναι ουραγός στη διαπλοκή και τη διαφθορά σε σχέση με τα συμβαίνοντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιταλία, στη Γερμανία, παντού. Ωστόσο, θεωρώ, είναι άποψή μου αυθαίρετη, ότι δεν μπορείς να συζητάς ως εστία, με target, για τη διαφθορά, όταν το πλέον άνομο, το πλέον ανήθικο πράγμα που εφαρμόζεται σε μια χώρα, συγκεκριμένα στη δική μας, είναι το μνημόνιο που συνυπέγραψαν όλοι, οι περισσότεροι. Δεν μπορεί, διότι αυτό είναι παραχώρηση της εθνικής κυριαρχίας, είναι παραχώρηση μέρους ή εν όλω της εθνικής κυριαρχίας, είναι παραχώρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των προσωπικών δεδομένων, τα πάντα. Αυτά τα οποία λέγονται τον τελευταίο καιρό, σου μπαίνω μέσα στις θηρίδες, σου βλέπω την ερωτική σου αλληλογραφία, μπουκάρω εδώ, μπουκάρω εκεί, δεν τηρούνται, αν θέλετε, νομιμές διαδικασίες, είσαι εν δυνάμει ύποπτος, είσαι ένοχος εν δυνάμει, σε ψάχνω από πάνω μέχρι κάτω. Αυτά είναι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και είναι το πιο ανήθικο. Άρα δεν μπορείς, δεν δικαιούσε, κατά τη γνώμη μου, είναι αυθαίρετο να μιλάς για ηθική. Επίσης θέλω να πω κάτι, γιατί έχω πολλούς και εκλεκτούς καλεσμένους που θα το κουβεντιάσουμε το θέμα. Θέλω να πω, έγινε μια συζήτηση στη Βουλή, στην οποία νοείς, ρίπτει εις τον άλλον τις ευθύνες για τη Siemens, για όλα. Κυρίες και κύριοι, ακούστε να δείτε, γιατί το αρχείο του κυρίου Χριστοφοράκου, που είναι στο Μόναχο, φυγάς, το έχω εγώ. Έχει πάει στη Βουλή των Ελλήνων, έχει πάει στους αρμόδιους δικαστικούς και έχω πάρει αντίγραφα εγώ το πώς θα πήρα δική μου δουλειά. Ο κύριος Χριστοφοράκος άλλαζε 5 καρτοκινητά την ημέρα. Η κυρία Τσακάλου τα πέταγε σε μία κούτα. Επειδή είχε επικοινωνίες πάρα πολλές. Ταυτόχρονα έπαιρνε πολιτικούς και τους πήγαινε στη Μεγάλη Βρετάνια, όπου είχε ένα δωμάτιο, στο οποίο εκεί κάναν τις συζητήσεις. Δεν ήταν όλοι ένοχοι οι πολιτικοί, ούτε όλοι αθώοι. Κανείς δεν ξέρει. Εκεί τους βιντεοσκοπούσε. Όλα τα στοιχεία τα παρέδιδε στη Siemens και στη συνέχεια στην BND, στη Γερμανική Μυστική Υπηρεσία, η οποία είναι αδελφή της Siemens, έχει αδελφή της Siemens. Επήγαινε εκεί λοιπόν, η κυρία Τσακάλου τα ήξερε όλα αυτά. Επίσης μαγνητοφωνούσε, είχε ένα κουμπί κάτω από το γραφείο του, όποιος τον έπαιρνε τηλέφωνο, το πατούσε. Προσέξτε να σας πω, για να τελειώνουμε δηλαδή, γιατί γίνεται κουταμάρα. Ουδής έδωσε εντολή να αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών του κυρίου Χριστοφοράκου, ενώ είχαν στα χέρια τους ανακριτές και βουλή όλη την κάσα με τα κατοκινητά. Τι μιλάμε τώρα, ο ένας ρίχνει τον άλλο λάσπη, ξέρω ότι του ρίχνει. Του ρίχνει ευθύνες. Αφού τα καρτοκινητά τα πέταγε Τσακάλου σε μια κούτα. Μπήκανε μέσα οι ανακριτές, φραγίσανε το γραφείο Χριστοφοράκου, πήρανε την κούτα με τα καρτοκινητά. Δεν έπεσε καμία εντολή άρσης
του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών του φυγά. Διοδής, λέει ο Τσίπρας, έχασε το κράτος. 200 συμβιβάστηκε αν συμβιβάστηκε. Όλοι λένε ότι έχασε λεφτά και δεν είδαν το απόρριτο. Σήμερα φιλοξενώ εδώ τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, πρώην πρόεδρο της Βουλής, αντιπρόεδρο της Βουλής. Σας καλωσορίζω. Σας ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Διονύση Χιόνι, οικονομολόγο, καθηγητή οικονομικών στο τμήμα. Καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα. Μπήκαμε, είμαστε στις 3 του μηνός τώρα. Λοιπόν, καθηγητή οικονομικών στο τμήμα, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κοντά σας η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Την καλωσορίζω. Ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία, καλησπέρα σας. Η κυρία Μανταλένα Παπαδοπούλου, εκπρόσωπος τύπου ΑΝΕΛ. Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έτσι, σας ευχαριστώ και εγώ που ήρθατε. Η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης, βουλευτής Ένωσης Κέντρου. Και ο κύριος Δημήτρης Στρατούλης, πρώην υπουργός στέλεγος του ΛΑΕ. Τον καλωσορίζω, έτσι όπως ήταν τα μάτια μου. Σας προσπέρασα λίγο. Γεια και χαρά. Έτσι, γεια σας. Θέλω να ρωτήσω, να πάμε σε ένα θέμα που είναι των ημερών. Κύριε Μητρόπουλε, μαθαίνω εδώ ότι αρχίζουν στις 15 Απριλίου αναγκαστικές κατασχέσεις, ηλεκτρονικές κατασχέσεις. Ταυτόχρονα διαβάζω, διάβασα στην Καθημερινή προχτές, ότι μπαίνουν στις στηρίδες πλέον, πέραν του ελέγχου των καταθέσεων, τα τραβάν, τα ρουφάνε αμέσως σε όποιον έχει χρέος, του τα παίρνουν. Και επίσης, εσείς είστε νομικός, θα ξέρετε, αυτά δημιουργούνται, λέει, στην Αθήνα εταιρείες των 100.000 που θα παίρνουν τα ενυπόθηκα δάνεια, δηλαδή κάποια κοράκια γύρω-γύρω από τις τράπεζες. Τι είναι αυτά, μήπως ξέρετε? Στην εισαγωγή σας παρατήρηση θα απαντήσω σε αυτό. Η χώρα έχει δανειστεί με 4 σημαντικές ρήτρες που δουλεύουν παραδοσιακά ως υποθήκες υπέρ των δανειστών. Έχουμε ρήτρα εσωτερικής υποτίμησης που αναφέρεται σε μισθούς της συντάξης. Έχουμε ρήτρα λαού όταν δεν υπάρχει ανάπτυξη να πληρώνει ο λαός τα δάνεια και το χρέος. Έχουμε ύστερα μία ρήτρα η οποία έχει να κάνει με την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας στους δανειστές όσο είσαι οφειλέτης. Και υπ' αυτή την έννοια, κύριε Τράγκα, αν με ρωτάτε αν αυτό το οποίο συμβαίνει με τις τράπεζες είναι στη δικαιοδοσία ή συμφωνημένο, κατά τις απόψεις των δανειστών είναι μέσα στη συμφωνία. Και στο τέλος υπάρχει, δηλαδή, και στο τέλος, μια στιγμή θα σας πω, ηλεκτρονικά του θα σας το πω, σπίτι θα σας πω. Και δεν μπορεί να ανακόψει. Και στο μου τέλος λένε δικηγόροι, συνάδελφοί σας, ότι έχει υφανθεί μια σειρά από νόμους έτσι ώστε να μην ανακόπτεται. Η παλαιότερα μπορούσε να ανακόψει αυτός που του παίρνανε το σπίτι, να πάρει όποια μέτρα μπορούσε νομικά. Τώρα δεν ανακόπτεται. Η απάντηση στο ερώτημα θα σας απαντήσει και ο κύριος Χιόνης. Για όσους γνωρίζουμε το μνημόνιο της αφανής και της εμφανής δεσμεύσης, είναι ότι η χώρα, ο λαός, οι επιμέρους κοινωνικές τάξεις είναι στο έλεος των δανειστών. Δηλαδή, αν αρχίζουν και ερμηνεύουν σχολαστικά, σκληρά τις ρυθμίσεις και τις δεσμεύσεις που έχει αναδεχτεί η χώρα μέσα από το τριπλό μνημόνιο, διότι με το τρίτο μνημόνιο αναδεχτήκαμε και τις ρυθμίσεις του δεύτερου και του πρώτου μνημονίου, οι δανειστές, αν θέλουν, ερμηνεύουν και κατά την όχι, εγώ θέλω να το καταλάβω. Με συγχωρείτε, εσείς είστε πολιτικοί, μορφωμένοι άνθρωποι, καθηγητάδες, πολλά πτυχία. Εγώ θέλω να καταλάβω το εξής. Δηλαδή, αν δεν θέλουν οι δανειστές, τι κάνουν? Επιβάλλουν ασφυξία οικονομική, δεν δίνουν δηλαδή λεφτά και πεθαίνουμε την άλλη μέρα, μας σκοτώνουν στην πλατεία Συντάγματος, διώχνουν τον Τσίπρα από το Μαξίμου, βάζουν τον Μητσοτάκη στη θέση του. Τι κάνουν, δηλαδή, ποια είναι η δικλίδα ασφαλείας μας? Πάνε σε ένα δικαστήριο στη Βρετανία και λένε, α, αυτοί δεν έχουν να πληρώσουν? Γιατί στην πραγματικότητα θέλω να καταλάβω κάτι. Δηλαδή, με συγχωρείτε κύριε Μητρόπουλε, η Ελλάς, η οποία έχει αθέατο νόμισμα, είναι αθέατο. Είναι η banking. Είναι αθέατο νόμισμα. Είναι e-banking. Είναι ένα νόμισμα το οποίο πλέον δεν είναι ούτε μοβ, ούτε κίτρινο, ούτε πράσινο. Είναι κάποια δεκάρικα που κυκλοφορούν. Κύριε Πείτε Τράγκα, μου δηλαδή τι θα... Κύριε Τράγκα, τι θα όχι θέλω τις κυρώσεις να εξήγησα μου ότι... Δηλαδή λέει αύριο ο Τσίπρας, παίρνει φορά και λέει, εγώ δεν σκοτώνω τους Έλληνες. Κύριε Τράγκα, τι θα του κάνουν, πείτε. Εξήγησα ότι σύμφωνα με τις ρήτρες που έχουμε δανειστεί,
σύμφωνα με τα κείμενα στα οποία έχουμε υπαχθεί, σύμφωνα με την ερμηνεία των δανειστών, περιθώρια ελιγμών υπέρ της κυβέρνησης, του λαού και των επιμέρους κοινωνικών τάξεων δεν υπάρχουν. Άρα έχουμε υπαχθεί σε ένα καταπλεονεκτικό λεόντιο θεσμικό πλαίσιο. Είχαμε απέναντί μας το σκληρότερο κονσόρσιουμ δανειστών που έχει αντιμετωπίσει ποτέ οφειλέτιδα χώρα μετά τον πόλεμο. Άρα δεν υπάρχει. Και η τελευταία ρήτρα που υπάρχει είναι ρήτρα εξώσεως. Εξωστική ρήτρα. Αν δηλαδή η δεν μπορείς... θα μας βγάλουν από την Ευρωζώνη. Είναι η εξωστική δανεισμός... ρήτρα. Να καταλάβω, θα μας πούνε έξω από το μαγαζί, έξω από την Ελλάδα. Πάρτε φόρα και φύγετε μαζί με τους Σύρους και τους Αυγανούς. Κρατάνε τους Σύρους μέσα. Ο δανεισμός και οι καταπλεονεκτικές αυτές ρυθμίσεις έχουν αφήσει δικαίωμα στους δανειστές, επαναλαμβάνω, έχουν αφήσει, ανεξάρτητα αν θα το υλοποιήσουν ποτέ, έχουν αφήσει δικαίωμα, δηλαδή έχουν επιφυλαχτεί να κάνουν και αυτό εάν φτάσουν στη στιγμή που εμείς δεν αδυνατούμε να αντιμετωπίσουμε. Ένα λεπτό. Θα πάρω πρώτα τους δύο οικονομολόγους, γιατί έχω το λόγο επειδή, μου το κάνω. Επειδή είναι δεν θέλω να σας αντρίξω τους πολιτικούς, αλλά το κάνω επίτηδες. Εντελώς επίτηδες και δολίως. Πείτε μου κάτι, κύριε Χιόνι, για να το καταλάβω δηλαδή. Έρχεται αύριο ο Τσίπρας, όπως έλεγα προηγουμένως, και λέει: εγώ δεν σκοτώνω μαζικά τους Έλληνες. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί θα αντιμετωπίσω αίμα. Θα χυθεί αίμα. Άμα πάω να πάρω 50 σπίτια, 100, 200, 300, άλλος θα αυτοκτονεί, άλλος θα πυροβολεί τον τραπεζικό υπάλληλο, άλλος θα μπουκάρει στην τράπεζα, άλλος θα κάνει. Και λέει ο Τσίπρας στα 40 του χρόνια: εγώ δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τέτοιο πράγμα. Τι θα του πούνε οι ξένοι, δηλαδή τι θα μας κάνουν, κύριε Χιόνι? Ρευστότητα και τράπεζες. Γιατί τώρα παίρνουμε λεφτά. Είναι τα εγώ ξέρω ότι ο Τσίπρας δεν έχει πάρει φράγκο. Ναι, φράγκο δεν έχει πάρει ο Τσίπρας. Ακούστε, άλλο τι δεν έχει πάρει ο Τσίπρας και άλλο η ρευστότητα, η οποία είναι μέρος της καθημερινότητας που χρηματοδοτεί στις αλλαγές μας. Έτσι, τελείως διαφορετικό. Όταν λέτε ρευστότητα, εννοείται ενώ αυτό την Ευρωπαϊκή πέρυσι... Κεντρική Τράπεζα στέλνει αεροπλάνα με ρευστά. Ναι. Δεν κυκλοφορούν ρευστά, κύριε Χιόνι. Δημιουργεί λογιστικό χρήμα μέσω του ΕΛΑ και τροφοδοτεί τις ελληνικές τράπεζες. Κάντε την καμερά σας, αν θέλετε. Ναι. Τροφοδοτεί λοιπόν τις ελληνικές τράπεζες και έτσι χρηματοδοτεί τη ρευστότητα. Αυτό είναι ρευστότητα, κύριε Χιόνι. Όποια υπάρχει, αυτή τη μικρή ρευστότητα που υπάρχει. Καταρχάς το χρήμα. Το χρήμα είναι λογιστικό, δεν υπάρχει. Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λογιστικά. Εσείς είστε 15.000 φορές καλύτερος από μένα. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Λογιστικά αυτή τη στιγμή. Όχι, πείτε μου, δεν έχετε έναν όρο εσείς που το διδάσκετε που λέγεται cash flow? Είναι νοητό. Είναι νοητό. Είναι λογιστικό. Είναι matrix. Είναι λογιστικό. Και ανουρίβς. Ναι. Υπάρχουν 127 δισεκατομμύρια στις τράπεζες. Εκ των πραγμάτων τα έχουμε αυτά και υποτίθεται ανά πάσα στιγμή είναι δεδομένα στο να παρασχεθούν στο αποταμιευτικό κοινό. Άρα λοιπόν πρέπει αυτό το πράγμα να το έχουμε υπόψη μας. Τα βραχυχρόνια και τα άμεσα λοιπόν. Είναι η ρευστότητα και οι τράπεζες, έτσι. Το μακροχρόνιο... Εκεί τον εκβιάζουν τον άνθρωπο. Εκεί τον εκβιάζουν. Δηλαδή του λένε ότι αν δεν τηρήσεις. Και πείτε μου κάτι άλλο, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ. Όλο αυτό το χρήμα που μαζεύεται στην Ελλάδα, που φέρνει και πλεόνασμα αίματος ωστών. Αυτό το πλεόνασμα προφανώς είναι κάποιος δεν πληρώνει το ελληνικό δημόσιο για να έχει πλεόνασμα. Πείτε μου κάτι, αυτό το πράγμα που γίνεται, πόσο μπορεί να γίνεται ακόμα? Είστε οικονομολόγος από τους καλύτερους. Ναι. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Κάθε χρόνο λένε έχετε μια τρύπα, αυτή η τρύπα μας ακολουθεί στο μυαλό. Έχετε μια τρύπα στα 5, μια τρύπα στα 5,5, μια τρύπα στα 7,5. Αφού αρχίσουμε να ψαχνόμαστε που είναι η τρύπα. Πείτε μου κάτι, πόσο μπορεί να φτάσει αυτή η τρύπα δηλαδή? Η τρύπα αυτή θα κλείσει όταν βγούμε στις αγορές κάποια στιγμή, έτσι, και θα σταματήσει η εφαρμογή του μνημονίου. Έξι χρόνια τώρα είμαστε με μια συνεχιζόμενη κατάσταση, όπως είπατε, με μια τρύπα, με ένα δημοσιονομικό σήμερα κενό. Σήμερα ήταν 355, είδα την ειδική σελίδα το χρέος, του χρεοστασίου. Ναι, αυτό είναι διαφορετικό. Σήμερα ήταν 355, έχει μείνει ακίνητο. Λες και το πάγωσε ο Παπαδρέου λοιπόν, με ένα ραβδάκι από πάνω. Να πούμε δύο πράγματα. Τελείωσε, ναι. Γι' αυτό λοιπόν το επιθυμητό και το ποθητό, κύριε Τράγκα, είναι η αναδιάρθρωση του χρέους. Γι' αυτό λοιπόν συζητάμε ότι... Πείτε μου κάτι, αναδιάρθρωση τι σημαίνει? Να μας χαρίσουν λεφτά. Ή να μας επιμικρύνουν τις δόσεις ή να μειώσουν την τοκοχρονητική δόση την οποία αποδίδουμε. Δηλαδή να τη βάλουμε 70 χρόνια μπροστά την αποπληρωμή. 150. Και πώς θα βγει αυτή η αποπληρωμή και πού ξέρουν αυτοί? Ακούστε, ότι εμείς θα κάνουμε βιομηχανία είναι... ή θα καλλιεργήσουμε τα χωράφια. Αυτό το οποίο κοιτάζουν είναι να δούμε πώς εξυπηρετείται το χρέος και όχι σε τι μήκος είναι. Το πώς εξυπηρετείται λοιπόν είναι κάτι το οποίο το συζητάμε, είναι κάτι το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες, στον προϋπολογισμό που έχει κάθε οικονομία. Γιατί αυτοί, πείτε μου, όχι να εξηγώ, όχι για μένα και για τον τηλεθεατή και για μένα, πείτε μου κάτι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έρχονται, σου βάζουν ένα βρόχο εδώ
σου λένε βρες 6 δις, 7 δις, βάλτα πάνω στον κόσμο, ενώ ξέρουν ότι δεν κυκλοφορεί φράγκο στην ελληνική αγορά. Δεν υπάρχει τιμολόγιο, δεν κόβεται τιμολόγιο. Από πού θα βγουν οι φόροι αφού δεν κόβεται τιμολόγιο? Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, να το καταλάβετε κι εσείς, να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Άλλο θέμα η ανάπτυξη, άλλο θέμα η βιωσιμότητα του χρέους. Έχουμε δαπανίσει πάρα πολλά χρόνια με μια λογική δημοσιονομική, όπου μοναδικό στόχο είχε το δημοσιονομικό σωσκελισμό και τη βιωσιμότητα του χρέους, έτσι. Να έχουμε έναν οδικό χάρτη, ο οποίος θα καταλήγει το 2050, 55, 60 και θα οδηγεί σε μια βιωσιμότητα όλου αυτού του χρόνου. Πότε περίπου το χρέους. Βλέπετε, 2060, 2065. Το 2060. Εντάξει, θα το προλάβει το τρισέγγονός μου. Μνημόνιο μου λέγει αυτό. Μετά τα σπίτια, κύριε οικονομολόγοι και νομικοί, μετά τα σπίτια τι θα ζητήσουν? Πρωτότοκες θυγατέρες, θα ζητήσουν τα νεφρά μας, θα ζητήσουν μοσχεύματα, τι θα ζητήσουν μετά από τα σπίτια, αφού πάρουν και τα σπίτια? Κύριε Τράγκα, τι πρέπει να πούμε τώρα? Πρέπει να πούμε ότι μαζί με τη δημοσιονομική σταθεροποίηση, μαζί με όλο αυτόν τον οδικό χάρτη, τον οποίο τον εφαρμόζουμε από το 2010, το 2012 και φτάσαμε το 2016 και αποτελέσματα δεν έχουμε δει όσον αφορά την ανάπτυξη, πρέπει σε αυτό το σκέλος να προσθέσουμε και ένα αναπτυξιακό σκέλος, προκειμένου να δούμε τα αποτελέσματα μιας συνολικής πολιτικής που θα έχει να κάνει και με τη δημοσιονομική σταθεροποίηση και με την αναπτυξιακή πολιτική. Γιατί μόνο παραμετρικά, έτσι όπως το πάμε 6 χρόνια, και κλείνουμε 6 χρόνια τώρα, έτσι, τον άλλο μήνα. Κοιτάξτε τα οικονομικοτεχνικά που λέτε, όπως παραδείγματος χάρη παραμετρικά. Προσέξτε, αυτός που μας βλέπει τώρα ξέρει ότι έχει χάσει το μαγαζί του. Ξέρει ότι είναι χρεωμένος, είναι στον τηρεσία. Ακούει έναν επιστήμονα όπως εσείς διακεκριμένο. Του λέτε και ορισμένα πράγματα που δεν μπορεί να αποφύγετε κατά τη διάλεξη. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος σου λέει, θα μου πάρουν και το σπίτι. Εγώ πού θα πάω να παρκάρω τι την ύπαρξή μου? Για να μην το πάρουν και το σπίτι. Βάζετε το συνέστο στο Σύνταγμα. Όχι, όχι. Τι θα κάνει αυτός, κύριε μου? Για να μην του πάρουν και το σπίτι, θα πρέπει κάποιος να ασχοληθεί πιο σοβαρά με την αναπτυξιακή διάσταση της χώρας. Και πού θα τον βάλετε αυτό το 50 στην αναπτυξιακή διάθεση? Εγώ θέλω να ρωτήσω ένα Γερμανό. Να του πω, έλα εδώ αγόρι μου. Μην ακούσε εμένα που έχω τέτοιες διαθέσεις απέναντί σου. Πάρε τη λογική που είσαι και Γερμαναράς. Έχουμε στην Ελλάδα το 25% πάνω από 63 ετών. Και εσύ θα φέρεις ανάπτυξη. Τι θα είναι αυτή? Φράουλες? Σπαράγγια? Αυτοκίνητα? Αεροπλάνα? Τουρισμό που θα μου τον πάρεις εσύ και τι θα μου δίνεις? Πετρέλαια που δεν φαίνονται? Πρέπει να μου πεις. Όταν μου λες συνέχεια ότι μέχρι το 2022 θα πληρώνεις, άρα θες να πάρεις τα σπίτια. Άρα θες να πάρεις ό,τι εγώ και δεν έχω, τη γραβάτα. Άρα θες να πάρεις το σόβρακο. Από εκεί και πέρα τι θα πάρεις? Εγώ δεν καταλαβαίνω την οικονομική λογική που λέει σκοτώνω τους Έλληνες για να αναπτυχθούν. Επειδή αναφέρεστε συχνά στα σπίτια και είπαμε προηγουμένως και για τα κόκκινα δάνεια, να σου πω το εξής. Ότι ανεξάρτητα από το μνημόνιο ή όχι, με τα κόκκινα δάνεια κάτι πρέπει να γίνει, έτσι. Να έχουμε capital controls, μία επιστροφή των καταθέσεων στις τράπεζες και να θέλουν οι τράπεζες να παίξουν το ρόλο χρηματοδότησης στο ελληνικό οικονομικό σύστημα, να ενισχύουν τη ρευστότητα και να έχουμε και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δεν γίνεται όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Θα έπρεπε ανεξαρτήτως μνημονίου να αποφασίσουμε τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια. Πείτε μου, είναι 105 δισεκατομμύρια, πρέπει να αποφασίσουμε τι θα τα κάνουμε. Κύριε Μητρόπουλε, και να σου πω τελευταίο κύριε Τράγκα το εξής. Όχι, δεν μπορούμε να απαιτούμε από τις τράπεζες να παίζουν τον ρόλο του μοναστηριού. Κοινωνική πολιτική δεν κάνουν τράπεζες, δεν λέω κάνει πολιτεία. Δεν μπορεί να γίνουν μοναστήρια. Πολύ δύσκολα γίνονται οι μοναστήρια. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουν τράπεζες. Το θέμα είναι άλλο. Το λάθος το δικό σας, δεν ξαναμιλήσω. Το λάθος το δικό σας είναι ότι βάζετε στο τραπέζι όταν τρέχει ο σκληρότερος δανεισμός των τελευταίων 60 χρόνων, βάζετε το θυμικό και το συνέστημα. Δεν μπορεί να λέτε του χιόνι όταν έχει μία δανειακή σύμβαση που ο δανειστής όσο δεν βλέπει ανάπτυξη και φταίει που δεν έχουμε ακόμα ανάπτυξη, η τρόικα φταίνει που δεν έχουμε, θα συμπιέσουμε μισθούς και συντάξεις για να μπορεί να ποντάρει στην ανάπτυξη. Για να μπορεί να ξεπηδήσει. Κύριε Τράγκα, λέω αυτό το οποίο και εσείς λέτε. Ναι. Ότι δηλαδή όσο ο δανειστής με την πολιτική που σου είχε επιβάλει δεν μπορεί να σου επιτύχει ανάπτυξη, σου λέει θα συμπιέσω μισθούς, θα συμπιώσω συντάξεις, θα αποδομήσω το κοινωνικό κράτος για να έχω μια σταθερά. Θα πάω στην κυρία Τελιγιορίδου, η οποία είναι βουλευτήνα, είναι μαχή αγωνίστρια. Πείτε μου, κυρία Τελιγιορίδου, πού μπορούμε να παρκάρουμε χιλιάδες ανθρώπους αν τελικά δεχθούμε ότι αυτοί θα χάσουν τα σπίτια τους και θα ρευστοποιηθούν τα κόκκινα δάνεια? Εγώ θέλω να θέσω φυσικά
Δεν είναι αντιπολιτευτικός ο λόγος μου, ούτε το ερώτημά μου. Πού θα τους παρκάρουμε? Εγώ σκέφτομαι, πού θα παρκάρω ένα πενιντάρι που είναι 17 χρόνια μικρότερός μου, δεν έχει δουλειά και χάνει και το σπίτι του. Πού θα τον πάω, στην Κλαθμόνο, θα τον παρκάρω μαζί με τους Σύρους, θα τον πάω στον Πειραιά? Πρόθεση αυτής της κυβέρνησης, κύριε Τράγκα, δεν είναι να παρκάρει ανθρώπους και ανθρώπους ψυχές. Μ' αρέσει αυτό που λέω. Ο στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να μπορέσουμε μέσα από αυτή την πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχουμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε οι άνθρωποι να κάνουν μια αξιοπρεπή ζωή ανεξάρτητα αν βρίσκονται στα κατώτερα ή τα μεσαία οικονομικά εισοδήματα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να διαφωνήσω λίγο με την αρχική τοποθέτησή σας όσον αφορά το γεγονός ότι η συζήτηση που εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα για τη διαφθορά και τη διαπλοκή δεν είναι η συζήτηση που αρμόζει αυτή τη στιγμή στον τόπο μας, καθώς η μεγαλύτερη ανομία, όπως είπατε, καθώς υπάρχει η ανομία, διαπλοκή. Όπως είπατε, αλλά πείτε μου, τι ενδιαφέρει το φουκαρά που χάνει το σπίτι του? Κύριε Τράγκα, είναι δυνατόν η γάτα των Ιμαλαίων να ενδιαφέρει το φουκαρά που χάνει το σπίτι του και τρέχει σε όλους τους συλλόγους δανειοληπτών να σωθεί? Χωρίς μπορεί να ασχολείται με κάποιον τον οποίο εγώ λέω ότι δικαίως, μπορεί να, δικαίως, δεν το ξέρω, να κατηγορείται ότι έκανε το ένα, το ένα, το ένα. Τι τους νοιάζει τη μάζα που σας ψήφισε? Αυτό που νοιάζει, τι νοιάζει? Αυτό που νοιάζει, κύριε Τράγκα, είναι ότι αυτό το μνημόνιο δεν ήρθε από μόνο του στη χώρα και η οικονομική κρίση που περνάμε έχει συγκεκριμένα αίτια. Τα αίτια της λοιπόν, κατά την δική μας γνώμη, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλονται σε αυτό το σύστημα της διαφθοράς και της διαπλοκής που λιμάνθηκε τον πλούτο αυτού του τόπου και μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Χωρίς να θέλουμε να κάνουμε παρεκτικολογία. Εγώ λέω ότι αύριο το πρωί πυρπολείται όλα τα στοιχεία της διαφθοράς και της διαπλοκής στην Ελλάδα. Πείτε μου πώς θα δώσετε ψωμί στα 4 εκατομμύρια των χυμαζωμένων Ελλήνων. Επειδή και πώς θα επιστρέψετε τα σπίτια που θα τσιμπήσει το τραπεζικό σύστημα στους φουκαράδες. Με το λάβαρο ότι κάψατε τους διεφθαρμένους τις μάγισσες, δηλαδή κάψατε τις μάγισσες όλες, έτσι, του Eastwick, τις κάψατε όλες, γάτες, σκύλους, μαλτεζάκια, Ιμαλάια, τις κάψατε. Και επειδή θα έρθει αύριο ο άνθρωπος που σας αγαπάει εσάς και σας ψήφισε και θα σου πει: γιατί με νοιάζει εμένα? Εντάξει, ικανοποιήθηκα, του βγάλε στο μάτι του τάδε εκδότη, του πήρε στο μάτι του τάδε επιχειρηματία. Εμένα που με έχεις, δεν η μπορώ πολιτική... να ζήσω και το παιδί μου έφυγε στην Αγγλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Η πολιτική, κύριε Τράγκα, αν θέλουμε να έχει μία νικηφόρα και ελπιδοφόρα προοπτική στον τόπο μας, προφανώς δεν μπορεί να γίνεται με όρους εκδίκησης και ότι βγάζουμε το μάτι ή βγάζουμε τις μάγισσες. Και χαίρομαι εκείνο που το λέτε όμως, αυτό. Εκείνο αλλά όμως εγώ είδατε, πήγα στα άκρα. Το καταλαβαίνω. Σας είπα, πήγα στα άκρα. Καταλαβαίνω την λογική σας και το συνειρμό σας. Θέλω όμως να πιστεύω ότι στον πολιτικό διάλογο, για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε λογικά άλματα. Τι θέλω να πω με αυτό? Για να μπορέσεις να θεραπεύσεις μια κατάσταση και να δώσεις λύσεις, καταρχήν θα πρέπει να ξέρεις την αιτία της. Χωρίς αιτιολογία δεν μπορείς να δώσεις θεραπεία. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρξουν τολμηρές πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες θα βγάζουν πλέον τη χώρα από αυτόν τον φαύλο κύκλο της διαπλοκής. Γι' αυτό έγινε εκεί. Κυρία Τελιγιορίδου, δεν έγινε απλά για να τιμωρηθούν. Δεν έγινε απλά για να τιμωρηθούν. Εγώ καταλαβαίνω ότι, όπως λένε οι γιατροί, να πούμε, δεν λοιπόν πρέπει να θεραπεύουμε μόνο το αίτιο αλλά και το αιτιατό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ όμως έχουμε μεταστατικό καρκίνο και πρέπει να σας ρωτήσω, είναι ηθικό το μνημόνιο, κυρία μου? Κοιτάξτε, κύριε Τράγκα. Έχει ηθική, εμπεριέχει ηθική? Θα σας απαντήσω. Έχει προτεσταντική ηθική, έχει χριστιανική ηθική, καθολική ηθική? Τι έχει το μνημόνιο? Το μνημόνιο είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συμφωνία. Συμφωνία ή ανήθικη συμφωνία? Είναι μια πολύ δύσκολη συμφωνία την οποία αναγκάστηκε αυτή η κυβέρνηση να δεχτεί τον Αύγουστο και να θυμίσουμε εδώ ότι υπογράφηκε και από άλλες πολιτικές και κομματικές δυνάμεις. Γιατί κατηγορούσατε τις δύο προηγούμενες παρόμοιες συμβάσεις? Έχει σχέση όμως, κύριε Τράγκα, με γιατί το πώς κατηγορούσατε πρώτα και μετά η εξουσία απάλυψε, αν θέλετε, τις ενοχές του παρελθόντος, τις κατηγορίες μάλλον του παρελθόντος? Δεν το κατηγορούσατε? Δεν είχατε εσείς γιατί εξαπολύσει πύρινους και μύδρους λόγους κατά του μνημονίου? Και στη συνέχεια, επειδή έγινε δικό μας,
Δηλαδή φτιάξαμε ένα χρηστό ψωμο δικό μας. Το ζήτημα είναι και πώς, το ζήτημα είναι πώς διαχειρίζεσαι αυτή τη συμφωνία στην οποία αναγκάστηκες να πας κάνοντας ένα ιστορικό θα έλεγα συμβιβασμό. Άρα απαλλάσσετε και τους άλλους, αναγκαστήκαν δεν και δεν απαλλάσσουμε κανένα. Αναγκάστηκε και ο Σαμαράς, αναγκάστηκε και ο Παπανδρέου. Ο Παπαδήμος καλό παιδί. Αν μου επιτρέπετε κύριε ό,τι θέλετε, μας σας αφήνω. Η ειδοποιώς διαφορά είναι στο πώς το διαχειρίζεσαι. Για παράδειγμα να πάμε στο ζήτημα που βάλατε με τα κόκκινα δάνεια. Αυτή η κυβέρνηση ήδη έχει συζητήσει το θέμα των κόκκινων δανείων και πιστεύω ότι είναι πλέον αντιληπτό ότι προστατεύεται η μεγάλη πλειοψηφία των δανειοληπτών που για τον Α ή Β λόγο, για τον Α ή Β λόγο, έχει δοθεί η παράταση ενός μηνός μέχρι τέλος του μήνα. Εκείνο που γίνεται όλο αυτό μέχρι το διάστημα. Απριλίου. Εκείνο που γίνεται όλο αυτό το διάστημα είναι να υπάρχει αυτή η συζήτηση και ο διάλογος με τους δανειστές. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα δούμε τέτοια φαινόμενα. Και δεν θα τα δούμε γιατί ένα 25. Προφανώς δεν θα είναι ευχάριστο εάν συμβεί κάτι τέτοιο. Έχετε την αίσθηση ότι, επιχειρούμε... ότι στη γειτονιά σας θα υπάρξουν άνθρωποι που θα σας δούνε με μίσος γιατί χάσαν τα σπίτια τους. Έχω την αίσθηση ότι ακόμη και εγώ θα έχω πρόβλημα σε μια τέτοια περίπτωση. Είστε απολύτως ειλικρινής. Γιατί ξέρετε, εμείς δεν ήρθαμε ξαφνικά στο πολιτικό σύστημα για να πούμε ότι ήρθαμε να σώσουμε τη χώρα ως διαμαγεία. Δίνουμε μια διαρκή μάχη. Είστε απολύτως ειλικρινής. Και θέλω να σας πω... Αυτό το τελευταίο που πάτε. Και θέλω να σας πω ότι ήδη προστατεύεται το 25% των δανειοληπτών με εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και δάνειο μέχρι 120.000 ευρώ. Να μην επιφυλαχθούμε γιατί αυτό είναι πλέον απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Εκεί που πρέπει να επιφυλαχθούμε είναι πράγματι ότι τίποτε δεν έχει λήξει μέχρι τώρα. Να πω επιπλέον ότι μέχρι και το 60% των δανειοληπτών μέχρι εισόδημα 35.000 ευρώ και δάνειο 300.000 επίσης προστατεύεται με την έννοια ότι μπορεί να διαμορφώσει το δάνειο. Και βάζω εδώ τελεία, αν και τα θέματα είναι πάρα πολλά. Θα πάω στον φίλο τον κύριο Καραγκούνη, ο οποίος εψηρά ετών είναι από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και θέλω να ρωτήσω ορισμένα πράγματα. Θα συνεχίσετε την κόντρα σε ό,τι αφορά τους φόρους και τα κόκκινα δάνεια και τα κίτρινα δάνεια και τα πράσινα δάνεια και όλα αυτά τα δάνεια. Θα συνεχίσει την κόντρα ο Μητσοτάκης. Ναι. Κάποια στιγμή θα αρχίσει να μιλάει γερμανικά για αυτός. Θα αρχίσει να λέει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Για βολ. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην Νέα Δημοκρατία. Αυτά που πιστεύουμε και τουλάχιστον σε αυτά που προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε. Όχι, τον έχω ακούσει προσεκτικά. Σωστά. Κοντράρει αυτή την ώρα. Να έχω και θα συνεχίσει να κοντράρει. Ναι. Να έχουμε λίγο το χρόνο να κάνουμε μια περίληψη σε όλα αυτά που είπαμε. Και να φτάσουμε λίγο σε ένα αποτέλεσμα. Νομίζω ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο ήταν πολύ διδακτική για την Ελλάδα, για την νεότερη ιστορία, για του ανθρώπου, για του πολίτε, το τι έχει γίνει. Επειδή το Γενάρη του 2015 περιμέναμε να έρθουν οι μάγοι και να λύσουν όλα τα προβλήματα, νομίζω από το Γενάρη του 2015 και μετά τελείωσαν οι μάγοι και μπορούμε πλέον να μιλήσουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα το τι συμβαίνει και θα φτάσουμε βεβαίως και ποια ήταν η διαχειριστική ικανότητα και επάρκεια αυτής της κυβέρνησης που μας συνοδεύει και φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε. Πρώτον, με όλο το σεβασμό που και προς τον Δημήτρη Στρατούλη και σε όλους πιστεύουν ότι η δραχμή πιθανότητα να είναι η λύση για την Ελλάδα. Εδώ, λοιπόν, δεν είπαμε η δραχμή. Είπαμε το μνημόνιο είναι λύση. Όχι, θα φτάσω εκεί. Είναι λύση το μνημόνιο. Θα σας πω κύριε Τράγκα, θα φτάσω εκεί. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα. Περιμένετε λίγο, κύριε Τράγκα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα. Δεν μιλάμε για δραχμή. Υπάρχουν δύο. Άλλωστε είναι τάπου. Θα το πει. Δεν χρειάζεται να είναι. Δεν μιλάμε για δραχμή, είσαι εχθρό του. Μια στιγμή, όχι κύριε Τράγκα. Πρέπει να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά για να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Γιατί δεν έχει νόημα να κάνουμε κουβέντα. Θα σας πω. Υπάρχει λοιπόν η λύση της δραχμής και η λύση του ευρώ. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Αν το ξεκαθαρίσουμε αυτό, από εκεί πέρα μπορούμε να συζητήσουμε για τα υπόλοιπα. Διότι και εγώ θα πω λοιπόν για τη δραχμή ότι δεν έχει νόημα να έχεις ρευστότητα. Δεν είναι η συζήτησή μας αυτή. Όχι, θα σας πω. Κύριε Καραγκούνη, σας αγαπώ. Δεν έχει νόημα, κύριε Τράγκα, να μιλάμε για ρευστότητα και να έχεις μια δραχμή που είναι υποτιμημένη 30, 70, 100, 200%. Να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Είναι καλό το μνημόνιο. Αν πούμε λοιπόν σε μια λογική λοιπόν. Είναι καλό το μνημόνιο το αυτό δείξει. Το μνημόνιο έπρεπε ήδη να είχαμε φύγει, κύριε Τράγκα. Έπρεπε ήδη να είχαμε φύγει και έχουν ευθύνες όσοι μας έχουν κρατήσει ακόμα στο μνημόνιο. Διότι κύριε Χιόνι, είχε βγει η κυβέρνηση, είχε βγει η Ελλάδα το 2014 δύο φορές στις αγορές. Και αν είχαμε τη συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ, θα είχαμε ήδη φύγει από το μνημόνιο όπως έφυγε η Πορτογαλία, όπως έφυγε η Κύπρος και τυπικά προχθές.
Όπως έφυγε η Ιρλανδία και τρέχει με 6,5% ανάπτυξη η Ιρλανδία. Δεν είχαν χρέος, δεν είχαν χρέος καμία από τις οικονομίες. Έχει τώρα, μεγάλη. Κύριε Χιονί, πάμε λοιπόν στο χρέος. Δεν παίρνουμε ειδήσεις. Όχι, όχι, θα πάμε στην ουσία. Λοιπόν, θα επιμείνουμε για εκλογές ως Νέα Δημοκρατία. Απόλυτα, απόλυτα. Θα επιμείνετε. Είναι ανίκανη αυτή η κυβέρνηση. Τρεις φορές την εβδομάδα θα ζητάτε εκλογές. Ακούστε κύριε Τράντια, είναι ανίκανη. Θα φτάσω σε ένα σημείο, θέλω να τα σουμάρω για να φτάσουμε σε ένα σημείο. Είναι ανίκανη διαχειριστή τα ζητήματα αυτή η κυβέρνηση και γι' αυτό ζητήσαμε εκλογές. Δεν περίμενε κανείς μετά από 4 μήνες μιας εκλογικής διαδικασίας να ζητάμε εκλογές, όμως αναγκαζόμαστε να ζητάμε εκλογές. Διότι όχι μόνο έπρεπε να είχαμε φύγει από το μνημόνιο, αν είχαμε τη συγκατάθεση της κυβέρνησης, και από τον Αύγουστο 2015, αφού μπήκαμε. Αυτή η κυβέρνηση, κύριε Τράγκα, ενώ έχει μια προοπτική, όπως όλες οι άλλες οι χώρες που βρεθήκαν στην ίδια κατάσταση, να ξεφύγουμε και ανάπτυξη να φέρουμε στη χώρα που αφήσαμε 0,8% ανάπτυξη, έπρεπε να τρέχουμε με 3,5% ανάπτυξη τώρα και θα είχαμε και μειώσει. Θα είχαμε αυξήσει, λοιπόν, θα είχαμε αυξήσει την απασχόληση, θα είχαμε μειώσει την ανεργία. Αυτή η κυβέρνηση, πέρα από τα κοινωνικά και πολιτικά διέξοδα που δημιουργήσει και μας έβρε και τρίτο μνημόνιο αχρίαστο, έκλεισε και τις τράπεζες. Λέει, τι άλλο να κάνει. Τι άλλο να κάνει ώστε να χειροτερεύσει τα πράγματα, να επιδεινώσει τα πράγματα. Πραγματικά δεν το κατόρθωσε κανένας πρωθυπουργός 200 χρόνια ελεύθερου κράτους αυτής της χώρας. Κατάφερε ο Τσίπρας να κλείσει με τις τράπεζες. Αυτά. Δεν ζητάτε εκλογές από τον Τσίπρα. Πάμε τώρα στο χρέος. Πρέπει να ξέρω ότι ζητάτε εκλογές. Το χρέος δεν πέφτει. Το χρέος θα σας πω για το χρέος. Μα δεν έχει καμία σημασία το χρέος. Το χρέος είναι καμία ο υπερσυντηρητικός γεμάτος. Πόσο έχει, κύριε Χιόνι, πόσο χρέος έχει η Ιαπωνία. Πόσο χρέος έχει η Ιαπωνία. Πόσο χρέος είχαμε τη δεκαετία του 2000 στην Ελλάδα. Γιατί το πληρώναμε, ξέρετε γιατί, γιατί το εξυπηρετούσαμε. Ξέρετε γιατί. Ναι. Γιατί έτσι είναι, τα κράτη δανείζονται. Όταν είσαι αγορές δανείζεσαι. Παίρνεις λοιπόν βγάζεις ένα ομόλογο, ρολάρεις το χρέος, το πας πιο πίσω, δεν ασχολείται κανένας με το χρέος. Ναι. Εμείς ασχολούμαστε με το χρέος γιατί έχουμε κλειστές αγορές. Και γιατί αναγκαζόμαστε να παίρνουμε μνημόνια. Αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, μας γιατί είπαμε. Μου επιτρέπετε, αν δεν ασχολιόταν κανείς με το χρέος, δεν θα ακούστε τι θέλω να πω λίγο να πάμε στην ουσία. Συζητάμε για το χρέος και είναι πρόβλημα το χρέος. Βεβαίως, δυσβάστακτο πρόβλημα το χρέος. Γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στις αγορές. Αν είχαμε πρόσβαση στις αγορές, ποιος θα ζητούσε για το χρέος. Το 2005 δεν είχαμε πρόβλημα χρέος, κύριε Χιόνι. Όχι. Το 2000 δεν είχαμε όχι, πρόβλημα, δεν είχαμε πρόβλημα χρέος. Γιατί εξυπηρετούσαμε το χρέος. Έτσι, διότι μπράβο. Δανειζόμασταν, τώρα το λέτε σωστά. Δανειζόμασταν, τώρα δεν μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε το χρέος, δεν μπορούμε να το δανειστούμε. Αυτή είναι η ουσία. Δεν ήταν λοιπόν, πάμε λοιπόν στην κόκκινα δάνεια. Θα τα κοντράρετε. Ακούστε, και βεβαίως θα τα κοντράρουμε. Το ζήτημα είναι όμως τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή, εσείς τι θα κάνατε αν είσαστε. Διότι με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, δυστυχώς έχουν αφελιστεί οι τράπεζες. Δεν έχουν καμία, δεν έχουμε καμία δικαιοδοσία στις τράπεζες. Το κατάφερε και αυτό. Το κατάφερε και αυτό. Μα είναι, είναι νομοθετημένο. Δηλαδή, βεβαίως κύριε Τράγκα. Διότι δυστυχώς χάσαμε και τις δικές των τραπεζών. Με συγχωρείτε δηλαδή. Κάτι πρέπει να γίνει. Η μόνη προστασία ειδικά στην πρώτη κατοικία. Η μόνη προστασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η αποχή των δικηγόρων. Αν δεν υπήρχε η αποχή των δικηγόρων, δεν θα υπήρχε καμία θέμα. Δεν πρέπει να επιληθεί κάποια στιγμή. Κύριε Καρακούν, τρία δεν είναι τα μνημόνια. Βεβαίως. Ένα είναι το Αλέξιον. Το άλλο δεν είναι Σαμάριον. Ακούστε με, ακούστε με. Περιμένετε λίγο, περιμένετε λίγο. Το άλλο δεν ήταν. Περιμένετε λίγο. Το τρίτο, αχρίαστο, το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο. Τα προηγούμενα δύο. Υποτίθεται ότι εμείς δεν ψηφίσαμε το πρώτο μνημόνιο. Τα προηγούμενα δύο είχε μια λογική. Είχαν μια λογική. Να βγούμε το 16 αγορές. Το φέραμε εμείς το 14 νωρίτερα. Ζητήσαμε τη συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Δεν μας τους δώσανε. Γιατί θα είχαμε φύγει από το μνημόνιο. Αν υπήρχε στοιχειώδης, αυτό προσπαθώ να πω τόση ώρα. Αν υπήρχε στοιχειώδης συνένεση σε αυτή τη χώρα. Αλλά δεν υπάρχει. Λέτσι, δεν υπάρχει. Τι έλεγε ότι θα φύγει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Βερολίνο. Την ώρα που έλεγε ο Αντώνης θα φύγω από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το σκέφτομαι. Η Μέρκελ τον κοίταζε έτσι. Να ρωτήσω γιατί τον κοίταζε έτσι. Διότι αν τον. Γιατί τον κοίταζε έτσι όμως, κύριε Τράγκα, αν τον Ιούνιο που είχαμε τις ευρωεκλογές σε ξένα τραπέζι του ΣΥΡΙΖΑ. Αγαπημένα μου, θα ξανάρθω σε εσά. Πάτε μια τελεία. Εγώ θα βγάλω και κάμια είδηση. Θα βγάλω και κάμια είδηση. Να ρωτήσω τη φίλη μου την κυρία Γιανακοπούλου του Πασόκ, την ορωτάτη φίλη μου την κυρία Παπαδοπούλου, τη Μανταλένα. Πέστε μου κάτι, θα κάνετε γάμο με τον Σταύρο Θεοδωράκη, γιατί είδα σήμερα και χτες στις εφημερίδες ότι προσέρχονται και τα δύο κόμματα εις γάμου κοινωνίαν. Είδα ωραίες δηλώσεις, δηλαδή ότι χρειάζεται να υπάρξει ένα ρεύμα κεντρό
προοδευτικό κτλ. Θα βγάλουμε καμιά είδηση από εσά σήμερα, τι λέτε? Έγινε ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μ' αρέσει ο τρόπος που το λέτε, κοιτάτε την κάμερά σα. Ναι, βεβαίως. Μ' αρέσει ο τρόπος, είστε εκπληκτικοί εκπρόσωπος και καλά κάνετε. Είναι μαέστρο ο τρόπος. Έγινε ένα πρώτο βήμα, δηλαδή. Έγινε ένα πρώτο βήμα που λέμε στον Ισαΐα άρχισαν να πέφτουν τα άνθη. Τα άνθη άρχισαν να πέφτουν. Κύριε Τράγκα, είναι πολύ το σημαντικό και είναι νομίζω και εθνική ανάγκη να υπάρξει, να ξαναδημιουργηθεί ένας ισχυρός χώρος στο κέντρο, την κεντροαριστερά, ο οποίος θα εκφράσει ενιαίο όλους... Ενιαίο κόμμα ή σύζευξη πολλών κομμάτων. Αυτό θα το δούμε, ούτως ή άλλως... Για την αρχηγία, για το συντονισμό, για όλα. Αυτό θα το δούμε, ούτως ή άλλως δημιουργήθηκε μια επιτροπή, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να συμφωνήσουμε και να δούμε το τι θα γίνει... Όσον αφορά τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας, το προγραμματικό και το πολιτικό πλαίσιο. Θα συνεχιστούν οι επαφές του κ. Θεοδωράκη με την κυρία. Θα συνεχιστούν και θέλουμε να συνεχιστούν και θέλουμε να μπορέσουμε επιτέλους να γίνουμε ένας χώρος δυνατός. Δηλαδή, ο στόχος μας είναι να γίνουμε ο δεύτερος πόλος. Και μπορούμε να γίνουμε ο δεύτερος πόλος. Να υποθέσω, βγάλω κάποια είδηση. Να υποθέσω αυθαιρέτως ότι συγκεντρώνεστε πάλι τη κυρία Γεννηματά, φυσικά, η οποία ανασκούμπωσε πραγματικά το κόμμα. Οι Παπανδρεϊκοί, οι εξυγχρονιστές, οι σημειτογενείς, όλα αυτά τα, οι πτυχές δηλαδή του παλαιού Πασόκ, συγκεντρώνεστε πάλι σάρκαν μίαν. Ξαναβρίσκεται, κατά κύριο λόγο ξαναβρίσκονται όλοι οι πολίτες οι οποίοι είναι προοδευτικοί και οι οποίοι θέλουν να δουν τον χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς ενωμένο, δυνατό και δεύτερο πόλο. Αυτός είναι ο στόχος. Επειδή είπατε για το παλιό Πασόκ, να πω ότι το παλιό, οι παλιές πτυχές, οι όχι καλές πτυχές του Πασόκ έχουν φύγει κόμμα. Και έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Άρα λοιπόν, να πούμε ότι γίνεται μια πάρα πολύ... Δηλαδή υπάρχει περίπτωση όλος αυτός ο κεντρός χώρος. Μπορείτε να μας πείτε για αυτό το κακό Πασόκ που έχει πάει. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δεν θα πω κάτι περισσότερο. Είναι ένα ωραίο αφήγημα αυτό. Μάλιστα άκουσα από ορισμένους. Θα έπρεπε να δείτε τότε στον καθρέφτη ο ΣΥΡΙΖΑ να δει πάρα πολύ καλύτερα νομίζω το πρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση όμως. Με συγχωρείτε, όχι κυρία Παπαδοπούλου. Γιατί ακούω ότι όλα τα λαμόγια προσήλθαν λέει στο ΣΥΡΙΖΑ. Να δώσετε λίστα, έχει δίκιο η κυρία Τελιγιορίδου. Γιατί δεν δίνετε Τράγκα, μια λίστα του Λαμογιάν Πασό. Αυτά, κύριε Τράγκα, οι Έλληνες πολίτες ξέρουν πάρα πολύ καλά. Εμείς συνεχίζουμε μπροστά, κάνουμε μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια, όπως σας είπα, να δώσουμε σοβαρές λύσεις και προτάσεις και να λύσουμε τα προβλήματα, τα πραγματικά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών. Τα κοντράρετε τα κόκκινα δανεία για του κόσμου. Κύριε Τράγκα, εμείς ήδη από το καλοκαίρι, όπου ουσιαστικά τι είπαμε όταν ψηφίσαμε στη Βουλή, ψηφίσαμε το να παραμείνουμε στην Ευρώπη. Είχαμε πει όμως ξεκάθαρα, και το λένε τα πρακτικά της Βουλής, ότι είχαμε πει στον κύριο Τσίπρα τους εφαρμοστικούς νόμους, κύριε Τράγκα, θα έπρεπε και το ζητήσαμε και είπαμε ότι γι' αυτό ψηφίζουμε, θα έπρεπε να τους ξαναδιαπραγματευτούμε. Και το ζητήσαμε και είπαμε ότι με αυτήν την αίρεση εμείς ψηφίζουμε. Αντί γι' αυτό τι έκανε ο κύριος Τσίπρας, σε όλη την αντιπολίτευση που του δώσαμε ουσιαστικά τη δυνατότητα να πάει στην Ευρώπη και να διαπραγματευτεί, τι έκανε, γύρισε και είπε, προκήρυξε εκλογές, είπε το διχαστικό ή αυτοί ή εμείς ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Έχετε κάποιες εκλεκτικές συγγένειες. Πρώτον, ένα κομμάτι από τον παλιό εαυτό σας λέτε ότι πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, πιστεύετε και εσείς τα μνημόνια. Τρίτον, πιστεύετε και εσείς στον ευρωπαϊκό δρόμο χωρίς γυρισμό. Όλα αυτά λοιπόν είναι εκλεκτικές συγγένειες. Είναι ένα DNA, θα έλεγα, είναι μια σκαλέτα DNA. Όπου τα μισά γονίδια είναι από εδώ και τα μισά από εκεί. Εκλεκτική συγγένεια δεν έχουμε. Τα αποβλητέα είναι από εδώ. Εκλεκτική συγγένεια. Καλά, το φτάσανε το Πασόκ στο 6%. Μισό λεπτό. Εντάξει, όλοι θα κρυθούμε. Όλοι θα κρυθούμε και όλοι κρυθούμε. Αυτό είναι σίγουρο. Άρα, εμείς δεν φοβόμαστε όμως, γιατί ο βρεγμένος στην Βουλή δεν τη φοβάται. Εμείς είμαστε οι μόνοι οι οποίοι είπαμε την αλήθεια από την πρώτη στιγμή και το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Και επειδή μιλήσατε για εκλεκτικές συγγένειες, συγγνώμη, αλλά εκλεκτική συγγένεια. Όχι, δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Εκλεκτική συγγένεια. Πληρώσατε τον Γιώργο Παπανδρέου και το μνημόνιο.
Εκλεκτική συγγένεια, κύριε Τράγκα, δεν έχουμε με τους ανθρώπους που είπανε. Ναι, πληρώσαμε και ειδικά οι νέοι, χωρίς να φταίμε. Αλλά τι πληρώσαμε ουσιαστικά, ποιος μας οδήγησε επί της ουσίας και να γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Και καλό και τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθούν. Ποιος μας οδήγησε στο μνημόνιο, η διακυβέρνηση Καραμαλή, κύριε Τράγκα, και να ακουστεί ότι η διακυβέρνηση Καραμαλή μας οδήγησε εδώ πέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν δέχεται την πρότασή μας για εξεταστική επιτροπή? Να δούμε ποιος μας οδήγησε. Τα βρήκατε με τον Θεοδωράκη, τον κύριο Σταύρο? Γίνεται μια προσπάθεια να ξαναφτιαχτεί ο χώρος του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Αλλά λοιπόν, το μεγάλο θέμα είναι ότι η εκλεκτική συγγένεια έχουμε μόνο με όσους λένε την αλήθεια και όχι όσους είπαν τα μεγαλύτερα πολιτικά ψέματα και τη μεγαλύτερη πολιτική εξαπάτηση όπως έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και καλές δουλειές με το ποτάμι. Πάμε μικρό διάλειμμα και επανέρχομαι αμέσως. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε για να μη στενάχωριόμαστε. Βαστά τη τουρκιτάλουγα! Δεν θα ανακαλώ τίποτα, να καθίσετε κάτω. Μη μ' αφήνεις, κυρά μου, κράτα με, σε κρατάω, πώς σε κόντρα σκόρτσα. Ο κύριος Μουζάλας έκανε ένα λεκτικό λάθος. Χριστέ μου, την decadence. Το ποσό που δέχτηκε με βάση αυτό το συμβιβασμό να πληρώσει η γερμανική εταιρεία Siemens σε ρευστό και σε είδος ήταν μόλις 200 εκατομμύρια ευρώ. Όταν η Εξεταστική Επιτροπή της Ελληνικής Βουλής το 2010 υπολόγισε τη ζημιά του ελληνικού δημοσίου στα 2 δισευρώ. Είναι ανάγκη να χτυπηθούμε. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Να φύγετε πριν σπρώξετε τη χώρα στην καταστροφή. Να φύγετε, κύριε. Να πάτε αλλού. Ο Δράκος ψόφησε. Ο Δράκος έγινε κατοικίδιο και μάλιστα κατοικίδιο το οποίο ούτε καν νιαορίζει. Νιάου, νιάου, μπλεγατούλα, με τη ροσμιτούλα. Όχι φωνές, μόνο χειροκροτήματα, έτσι. Στάσου, θέλω να σου δώσω μίγδαλα. Και βάζετε τον κουρουμπλί να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Να μας πείθει ότι αυτά που να κάνει είναι απλή αναλογική. Δεν πειράζει. Ευτυχώς που δεν βλέπει ο άνθρωπος. Γιατί ο καθένας έχει τις πίτσες του το χαβάρα. Θέλω τώρα να πάρω την άποψη ενός φίλου του κυρίου Κώστα Μπαρβογιάννη, που είναι περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος. Να τον καλωσορίσω στην εκπομπή και να τον ρωτήσω ως νέος πολιτικός. Τον έχουμε στον παράθυρο. Τον έχουμε τον κύριο Μπακογιάννη ή δεν τον έχουμε? Να τον καλωσορίσω. Καλωσορίζω τον κύριο Μπακογιάννη. Καλησπέρα σας λοιπόν, κύριε Τράγκα. Καλησπέρα, και θέλω από έναν άνθρωπο νέο πολιτικό, περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, να μου πει τη δική του εκτίμηση για την αυριανή πορεία της χώρας. Έχουμε, κύριε Μπακογιάννη, και πρέπει και στην περιοχή σας να έχετε πολλούς, κόκκινα δάνεια, ανθρώπους που δεν έχουν καμία φοροδοτική ικανότητα πλέον, χιλιάδες ανέργους, και θέλω τη δική σας εκτίμηση τι μπορεί να γίνει σε αυτή τη χώρα. Να ξεκινήσω από εκεί. Κοιτάξτε, κύριε Τράγκα, νομίζω κανείς που μας βλέπει σήμερα το απόγευμα, σήμερα το βράδυ, δεν περιμένει από μένα να περιγράψω την κατάσταση, η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημη. Εγώ, ξέρετε, περπατάω την περιφέρεια από σπιθαμή σπιθαμή και παντού έχω την αίσθηση ότι ζω σε μια χώρα έρημη. Έρημοι δρόμοι, έρημοι πλατείες, κλειστά μαγαζιά, άνθρωποι σε απόγνωση, άνθρωποι όχι μόνο απογοητευμένοι, αλλά σχεδόν παραδομένοι. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να πάμε μπροστά. Προφανώς για να το καταφέρουμε αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε τη βάση της συζήτησής μας. Να βγούμε πέρα και πάνω από τα μνημόνια. Προφανώς η χώρα έχει διεθνείς υποχρεώσεις, οι οποίες πρέπει να τις στηρίσουμε, αλλά θα πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα, να σκεφτούμε πιο ανατρεπτικά, να πάρουμε, αν θέλετε, το κράτος ανάποδα. Και για να μην μιλάω πολύ έτσι γενικόλαγα, να σας δώσω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Έχουμε τεράστιες ελλείψεις σήμερα στα σχολεία, στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι αρμοδιότητα των περιφερειών,
όπως ξέρετε, αυτό το προέβλεπε και ο Καλλικράτης στην αρχή, τα σχολεία θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Να φέρουμε όσο γίνεται τη λήψη των αποφάσεων πιο κοντά στον πολίτη. Να μπορεί ο πολίτης να αισθάνεται μέτοχος, συμμέτοχος στη δημοκρατική μας διαδικασία. Αλλιώς, το μόνο που θα κάνουμε θα είναι να δημιουργούμε μεγαλύτερη απόσταση και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αποκαταστήσουμε τη χαμένη εμπιστοσύνη. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είναι υποθετικό, αλλά είναι και πραγματικό. Εάν ήσασταν εσείς στο τιμόνι της χώρας, νέος άνθρωπος, έχετε αρκετά χρόνια ήδη στην πολιτική, στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα κοντράρατε αυτό που λέγεται μνημόνιο ως συνταγή ευρωπαϊκή, υπό την έννοια ότι αυτός είναι ο δρόμος ο ευρωπαϊκός? Εσείς θα το κοντράρατε, θα πηγαίνατε πάνω στους δανειστές να τους πείτε ότι αυτό το πράγμα δεν εφαρμόζεται και θα στυλώνατε πόδια, ή θα λέγατε κι εσείς άλλος δρόμος δεν υπάρχει, φόροι, φόροι, φόροι? Κύριε Δράκα, τώρα τι να λέμε, προχθές ήταν και πρωταπριλιά. Να λέμε τα ίδια τα οποία ακούγαμε όλα αυτά τα χρόνια, τα ίδια τα οποία μας φέραν ως εδώ. Η αλήθεια είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια είχαμε ένα ζωπιό μύθο σε αυτή τη χώρα. Ότι υπάρχει ένας εύκολος δρόμος, ότι ως διαμαγείας μπορούμε να τα λύσουμε όλα μας τα προβλήματα. Και βεβαίως αυτό την λογική την καλλιεργούσαν συνειδητά αυτοί που θέλανε να χωρίσουν τους Έλληνες σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς, ή σε εκείνους που λέγανε, θυμάστε, γερμανοτσολιάδες, προδότες και δεν ξέρω τι άλλο. Η πραγματικότητα τώρα είναι ότι θα πρέπει όλοι να κάτσουμε κάτω, να σκύψουμε στα προβλήματα, να σηκώσουμε τα μανίκια, να πετύχουμε συνεργασία, να πετύχουμε συνεννόηση και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις αρρωτικές αλλαγές που έχουμε ανάγκη παντού. Γιατί εσείς βλέπετε έναν πολιτικό κόσμο που είναι έτοιμος να συνεννοηθεί? Βλέπω μια κοινωνία που είναι έτοιμη να συνεννοηθεί, κύριε Τράγκα, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό που θέλουν να κάνουν οι πολιτικοί μας. Ναι, αλλά προηγουμένως είπατε εσείς ότι η ίδια η κοινωνία είναι παραδομένη. Α, ναι, η κοινωνία. Η περιγραφή που κάνατε ήταν εκπληκτική. Περπατάω σε έρημους δρόμους, έρημα σπίτια, έρημα καφενεία, έρημα Κίνα, έρημα τάλα. Ποια κοινωνία να συνεννοηθεί σε ένα Far West όπως το περιγράφετε? Far West ξε Far West. Far West για το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη το πολιτικό σύστημα. Ένα Far West το οποίο όμως η κοινωνία, η οποία είναι πολύ μπροστά από την πολιτική και εσείς αυτό το ξέρετε πάρα πολύ καλά, θέλει να κάτσουμε κάτω από ένα τραπέζι. Θέλει να βρούμε λύσεις όλοι μαζί. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολα τα συνθήματα, είναι πάρα πολύ εύκολες οι κραυγές, πουλάνε και όλα στις τηλεοράσεις, πουλάνε στα ραδιόφωνα, πουλάνε στις εφημερίδες. Αλλά στην πραγματική ζωή θα πρέπει να πετύχουμε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Αυτό ξέρετε, εμείς τοπική αυτοδιοίκηση, και δεν το λέω τώρα μόνο για εμάς στην περιφέρεια, το λέω νομίζω για πολλούς από τους συναδέλφους μου και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό, το καταφέρνουμε. Καθημερινά υπερβαίνουμε τις ιδεολογικές γραμμές. Οι πτυχιαίοι τίτλοι καθημερινοί των εφημερίδων που αποδίδουν την τραγωδία ενός κόσμου που σφάζεται από φόρους, δεν έχει να φάει. Πιστεύετε ότι είναι συνθήματα? Όχι, δηλαδή πιστεύετε εσείς ότι τα ραδιόφωνα ή οι τηλεοράσεις που βγάζουν διάφορους τίτλους και δείχνουν τις ουρές στα συσίτια, αυτά είναι virtual reality? Δηλαδή είναι ο Matrix ο οποίος ξαφνικά στείνει συσίτια και μοιράζει σε λιπόθυμους ή μη λιπόθυμους ανθρώπους ψωμί? Εσείς θα θεωρείτε ότι αυτά τα πράγματα είναι λαϊκιστικά? Όχι. Δηλαδή δεν είναι facts, δεν είναι γεγονότα, δεν είναι λίγο τριτοκοσμική? Καταρχάς εσείς περιγράψατε στην εισαγωγή σας τριτοκοσμικό τοπίο κάπου στην υποσαχάρια Αφρική, στην Αμίμπια. Όπως το είπατε, είσαστε καταπληκτικό. Στην περιγραφή ήταν από βιβλίο. Περπατάμε σε δρόμο, δεν βλέπουμε κανέναν, ιστορίες, είμαστε παραδομένοι, εκείνο. Τώρα λοιπόν εγώ σας λέω, λέτε ότι υπάρχουν κραυγές σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις κτλ. Δεν υπάρχουν συσίτια. Η χώρα δεν έχει τριτοκοσμικά στρατόπεδα. Τα παιδιά δεν λιποθυμούν στα σχολεία. Τα κόκκινα δάνεια δεν είναι σε μια κατάσταση αγωνίας? Ένα εκατομμύριο άνθρωποι δίπλα μας. Virtual reality είναι η εικόνα που θέλει να δημιουργήσει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έχει αποτύχει. Και η πραγματικότητα αυτή είναι. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να το πούμε. Θεωρείτε το σύνολο του πολιτικού συστήματος αποτυχημένο? Στο σύνολο του πολιτικού Όχι, το θέλω από τον Κώστα τον Πακογιάννη. Αναφέρομαι στο σύνολο του πολιτικού συστήματος. Στα χρόνια σας, στα νιάτα σας. Τους θεωρείτε αποτυχημένους όλους στο πολιτικό σύστημα? Θεωρώ το πολιτικό σύστημα έχει αποτύχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν πρόσωπα τα οποία κάνανε μεγάλες προσπάθειες και δεν υπήρξαν κόμματα που έχουν κάνει και θετικά, όπως υπήρξαν κόμματα που έχουν κάνει και αρνητικά. Δεν πρέπει να τα μηδενίζουμε όλα. Αυτή τη στιγμή η Μαρκίζα λέει αποτύχαμε στον πολιτικό σύστημα. Μα προφανώς. Είναι δυνατόν να το αρνούμαστε? Έχει αποτύχει το πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν το ερώτημα σήμερα είναι, το πολιτικό σύστημα θα μάθει από τα λάθη του? Ή θα συνεχίσουμε να ανακυκλώνουμε τις παθογένειες του παρελθόντος? Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο σήμερα. Και ποια είναι τα βασικά λάθη, κύριε Τράγκα, γιατί δεν τα λέμε?
Πρώτον, ότι για πάρα πολλά χρόνια όλοι θέλανε να χαϊδεύουν τα αυτιά, αποφεύγαν να πούν την αλήθεια. Δεύτερον, ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε τα πεδία συνεννόησης, συνεργασίας και συνένεσης τα οποία είχαμε όλοι τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη. Και τρίτον, ότι αρνούμαστε να πάρουμε τις αποφάσεις. Οι αποφάσεις δεν είναι πάντα εύκολες. Σας βλέπω πολύ συνενετικό. Αγαπημένε μου, σας βλέπω πολύ συνενετικό. Θα είσαστε σύμφωνος να συνενέσει, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ, με τον κύριο Τσίπρα σε μια πορεία κοινή? Αυτό θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ίδια την κυβέρνηση και τον κύριο Τσίπρα. Ο οποίος θα πρέπει να δείξει ότι θέλει όχι μόνο να πετύχει συνένεση, αλλά καταρχήν θέλει να μπει σε διάλογο. Η πραγματικότητα είναι ότι. Δηλαδή, πιστεύετε ότι η πλευρά της κεντροδεξίας στην Ελλάδα είναι συνενετική? Θα έλεγα ότι το έχει δείξει στο παρελθόν, βέβαια. Με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης είναι συνενετικό άτομο? Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται πλήρως ότι το έθνος είναι πάνω από το κόμμα. Μακάρι να μπορούσαμε να. Δηλαδή, αν του έτεινε το χέρι ο κύριος Τσίπρας, θα το έπαιρνε, θα του έδινε το χέρι ο κύριος Μητσοτάκης? Βλέπετε εσείς τον κύριο Τσίπρα να θέλει να δώσει το χέρι του σε κανέναν? Όχι, λέω. Εάν αύριο το πρωί οι συνθήκες ήταν τέτοιες που έπρεπε ο κύριος Τσίπρας να ζητήσει τη βοήθεια του κυρίου Μητσοτάκη, θα του την έδινε? Είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα βάλει τη χώρα του πάνω από το κόμμα. Το έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι είναι έτοιμος να παίρνει σκληρές αποφάσεις. Και είναι ένας από τους λόγους που τον εμπιστεύτηκε ο κόσμος και τον ανέδειξε σε αυτό το αξίωμα. Μια τελευταία. Το ερώτημα όμως, κύριε Τράγκα, συγγνώμη, το ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι, για να είμαστε δίκαιοι, γιατί εσείς παρακολουθείτε τα πράγματα και είστε και έμπειρος και είστε και παλιός. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει καμία περίπτωση ο κ. Τσίπρας να το κάνει αυτό σήμερα? Κοιτάξτε, πολλές φορές μέχρι τώρα, εγώ τι βλέπω? Εγώ βλέπω έναν νέο άνθρωπο, είμαστε και κοντά στην ηλικία, περίπου στην ίδια γενιά, και κάθε τόσο λες, τώρα θα το κάνει. Τώρα θα σταματήσει να λαϊκίζει. Τώρα θα σταματήσει να λέει ψέματα. Τώρα θα προχωρήσουμε μπροστά όλοι μαζί. Και κάθε φορά σε απογοητεύει. Και εσύ λες, εντάξει, την επόμενη. Μπορεί να το πετύχουμε. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν μας λέτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένα συνενετικό άτομο. Να σας ρωτήσω όμως κάτι, γιατί αυτό είναι και η απορία κάθε πολίτη. Όταν ήρθε το τρίτο μνημόνιο, πήγαν όλοι μαζί και το ψήφισαν. Και μάλιστα θα έλεγα, το πιάσε και από το λαιμό τον Τσίπρα και του είπανε, φέρε τώρα γιατί αργείς. Τα έχεις τεινάξει όλα στον αέρα, τα κατέστρεψες. Φέρ' το τώρα. Το έφερε. Το ψηφίσανε. Τώρα γιατί τα παραρτήματα, τα τμήματα του τρίτου μνημονίου τα κοντράρουν? Δεν είναι λίγο οξύμορο, κύριε Μπακογιάννη? Καθόλου. Γιατί θα πρέπει να δείτε την ουσία, το περιεχόμενο. Η ουσία και το περιεχόμενο ποια είναι? Ότι η χώρα αυτή τη στιγμή, όπως είπα και νωρίτερα, χρειάζεται σαρωτικές αλλαγές παντού. Χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Αντί να το κάνουμε αυτό, τι κάνουμε? Φορολογούμε. Μα δεν είναι προφανώς αυτή η λύση. Δεν πρόκειται να βγει η χώρα από την κρίση με κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα θα το κοντράρει το φορολογικό τώρα ο συγγενής σας και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα το κοντράρει και θα κοντράρει και τα κόκκινα. Κοιτάξτε, θα πρέπει να ρωτήσετε, γιατί ομολογώ ότι εγώ θα δεν είμαι ο καλύτερος εκφραστής της Νέας Δημοκρατίας. Θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Ναι. Ξέρω ότι τώρα όμως θα ρωτήσω το φίλο μου, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος. Θα ρωτήσω τον νέο και φίλο Περιφερειάρχη. Να σας περιμένουμε στον πολιτικό στίβο την επόμενη φορά, γιατί εδώ βλέπουμε ότι αλλάζουν οι κυβερνήσεις συνεχώς. Δεν έχουμε δει καμιά κυβέρνηση να σπάει το φράγμα των 2,5 ετών επί μνημονίου. Μάλιστα αλλάζουμε σαν σεντόνια, σαν, με συγχωρείτε, σαν αποκάμισα. Να σας δούμε την επόμενη φορά στον πολιτικό στίβο? Όχι, μόλις τελειώσει η θητεία σας. Όχι, εννοώ στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής δηλαδή. Ναι. Όχι, κύριε Τράγκα, δεν θα με δείτε. Θα με δείτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία εγώ αγαπάω, η οποία με εκφράζει, είναι η πολιτική του εφικτού, του απτού, του μετρήσιμου αποτελέσματος, είναι η πολιτική της κανονικής ζωής. Και γιατί ένας συμπαθέστατος και πρακτικός άνθρωπος σαν και εσάς, ο οποίος έδειξε τόσα χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση ότι προσπαθεί να κάνει πέντε πράγματα, να μην περάσει να κάνει άλλα πέντε πράγματα κάπου αλλού? Ρωτάω, δικό σας το θέμα, λέει δικό μου, δεν σας υποδείξω εγώ τι θα κάνετε. Λέτε τόσα χρόνια, λες και έχω γεράσει. Πέντε χρόνια έκανα αυτή τη δουλειά. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον, γιατί μπορεί να έχω κάνει πέντε πράγματα, αλλά θέλω να κάνω κι άλλα δέκα. Εντάξει. Κύριε Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στον Ελεύθερο Σκοπευτή. Δική σας είναι η απόφαση, αλλά δεν σας κρύβω ότι κάποιοι αναρωτιούνται ότι εντάξει, είσαστε στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, είσαστε ελεύθερο άτομο. Ανεξάρτητο άτομο, το έχετε αποδείξει στην τοπική αυτοδιοίκηση, σου λέει πότε πάει για τη Νέα Δημοκρατία. Καταλάβατε? Εντάξει. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή σας ημέρα για την ακρίβεια. Να είστε καλά. Για χαρά. Και πάω στον κύριο Στρατούλη. Κύριε Στρατούλη,
Σας άφησα επειδή είστε και εσείς είστε και λίγο εκρηκτικός. Για πείτε μου κάτι, πώς πάει καταρχάς ο χώρος σας που ήταν αντιμνημονιακός? Γιατί εδώ που τα λέμε κανονικά θα έπρεπε σε κάποιο γκάλωπ από αυτά που βλέπω εσείς να είσαστε 20%, 25% ξέρω εγώ το ΛΑΕ. Και εδώ βλέπω ότι δεν είναι, γιατί τι συμβαίνει? Και ο κόσμος ο οποίος υποφέρει από το μνημόνιο δεν στρέφεται ως πρόθεση ή ως παράσταση ό,τι θέλετε προς εσάς που εξακολουθείτε να φωνάζετε με τον κύριο Λαφαζάνη, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Όλη η κυρία Κωνσταντοπούλου νομίζω κάθε μέρα γράφει μια επιστολή προς τον κύριο Τσίπρα. Μια επιστολή, ερωτικά, εννοώ μια, έχει μια αλληλογραφία τεράστια. Λοιπόν, έχετε δίκιο στο ερώτημά σας. Όχι, είναι μεγάλο, ξέρετε πώς μου το λένε. Όχι, μου λένε φωνάζετε για το μνημόνιο, καλά, εγώ είμαι αιμονικός, αλλά οι πολιτικοί χώροι φωνάζεται για το μνημόνιο, για το μνημόνιο, για το μνημόνιο, γίνονται δημοσκοπήσεις και ο αντιμνημονιακός χώρος είναι... Ναι, ναι, θα σας πω. Ναι, μας απασχολεί και εμάς αυτό το ερώτημα. Βέβαια βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να ρευστοποιείται το πολιτικό σκηνικό και ένα 30 με 40% όπως το ξέρετε πάρα πολύ καλά δεν δηλώνει πρόθεση ψήφου για κανέναν. Άρα έχουμε εσείς πάρα... πιστεύετε ότι θα πάρει 40%? Δεν είπα ότι θα πάρει 40%, εντάξει, απλά θέλω να σας διευκρινίσω. Εσείς είστε πολύ παλιός, έμπειρος, πολύ δημοσιογράφος και ξέρετε ότι όπου μπαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όπως και στην Ελλάδα, εκεί που είσαι ήμουνα και εκεί που είμαι θα έρθεις, λέει η παροιμία. Για παράδειγμα, έχετε δει κόμματα του 4,6% να παίρνουν 36% και να κυβερνούν και κόμματα του 46% όπως το Πασόκ να παίρνουν και 4,3%. Ναι. Διότι αλλάζει αλλά η ιδέα του πολιτικού σκηνικού. Ο κύριος Παπανδρέου. Άρα, όμως, για να απαντήσω στην ουσία. Στην καταστροφή το Πασόκ. Όχι ο κύριος Παπανδρέου. Ο κύριος Παπανδρέου, Παπανδρέου έκανε την επιλογή, το μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι πίσω απ' όλα, κύριε Τράγκα. Το μνημόνιο είναι. Μνημόνιο και αυτά που περιέχει. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή και εμάς μας προβληματίζει, πάμε και εμείς σε μια ιδρυτική συνδιάσκεψη της ΛΑΕ σε ένα μήνα. Υπάρχει περίπτωση να φύγετε από το αντιμνημόνιο, δηλαδή. Καμία. Επειδή σας προβληματίζει. Καμία, όχι. Ίσα-ίσα, επειδή βλέπουμε να υπάρχει τέτοια ρευστότητα και ένας κόσμος ολόκληρος, περίπου οι μισοί ψηφοφόροι, να μην δηλώνουν τι θα ψηφίσουν, γι' αυτό εμείς πρέπει να τους δώσουμε όχι μόνο το αντιμνημόνιο που όλοι μας αναγνωρίζουν τη συνέπεια, αλλά και τη θετική πρόταση και διέξοδο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε κάνοντας πολύ μεγάλες προσπάθειες και θα τις κάνουμε για να συγκροτήσουμε ένα μεγάλο. Γίνεται αυτό να βγάλουμε καμιά είδηση. 2 με 3 Ιουνίου θα γίνει η ιδρυτική συνδιάσκεψη. Σε λίγες μέρες θα δώσουμε και τις πολιτικές μας θέσεις και το πρόγραμμά μας το εναλλακτικό. Και βασική μας προτεραιότητα είναι πέρα από τους αγώνες που θα κάνουμε. Θα δώσετε εναλλακτικό πρόγραμμα. Με δραχμή, κατεύθυνση, μόσχα, τέτοια θα τα δώσετε. Θα σας πω αμέσως. Όχι, γιατί λέω εξωτερική πολιτική, δραχμή, φευγιό από την Ευρωζώνη και τέτοια, ναι. Αυτό που επιδιώκουμε είναι εκτός από αυτό που μας αναγνωρίζουν όλοι, ότι είμαστε η πιο συνεπής αντιμνημονιακή δύναμη στη χώρα, ασχετά αν λείπουμε από τη Βουλή. Αυτό που θα κάνουμε είναι σίγουρο ότι θα είμαστε πρώτοι στους αγώνες αυτής της περίοδου να μην περάσει το νέο πακέτο, το μνημονιακό, που είναι εξόντωση κυριολεκτικά του ελληνικού λαού. Και το κάνουμε και το γνωρίζετε αυτό, μας βλέπετε. Ναι. Αλλά το δεύτερο είναι ότι θα δώσουμε και θετική διέξοδο. Δηλαδή, επιδιώκουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να συγκροτήσουμε ένα μεγάλο αντιμνημονιακό, πατριωτικό, προοδευτικό, δημοκρατικό μέτωπο, με δυνάμεις όχι μόνο αριστερές αλλά και αντιμνημονιακές, το οποίο όχι γενικώς και ορίστως και σαν ευχή θα βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, αλλά θα γίνει αυτό το μέτωπο στη βάση ενός προγράμματος που θα έχει χαρακτηριστικά ότι καταργούνται τα μνημόνια, ότι διαγράφεται το δημόσιο χρέος, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος του, και ότι αντικαθίστανται από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα. Ποιος θα το διαγράφει από... το χρέος, να ξέρω. Θα σας δηλαδή, πω τώρα αμέσως. Ο Χρήστος, ο Νίκος ή η Μέρκελ, να ξέρω δηλαδή. Και θα αντικατασταθούν, θα σας πω ευθέως, ξέρετε δεν κρύβουμε κουβέντες, ούτε εγώ ούτε τα άλλα στελέχη της Λαϊκής Ενότητας. Και θα αντικατασταθούν από ένα αναπτυξιακό σχέδιο. Και για να λέμε για τη χώρα. Και για να λέμε την αλήθεια, κύριε Τράγκα, δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε το λαό. Γιατί ψέματα μπορούμε να πούμε και εμείς πολλά. Ότι ξέρετε, εμείς μπορούμε νομίζω να κάνουμε καλύτερη. Οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης, όλοι οι Έλληνες πολίτες καταλαβαίνουν το ψέμα από την αλήθεια. Κύριε Τράγκα, εμείς επειδή θέλουμε να λέμε την αλήθεια, λέμε ότι η ακύρωση των μνημονίων, διαγραφή χρέους και αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα, ανάσα για την οικονομία και την κοινωνία, επαναφορά. Ναι, αλλά και εσείς βοηθήσατε τον Τσίπρα. Επαναφορά καθόλου. Εσείς το ξέρετε. Δεν το βοήθησαν οι Βούλγαροι. Εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί ερχόμασταν και σε εκπομπές σας και λέγαμε ότι η χώρα έπρεπε να προετοιμαστεί και να προβάλλει ως εναλλακτική λύση την έξοδο από το ευρώ. Ναι. Αυτό ήθελα να σας πω τώρα, ότι κύριε Τράγκα, κακά τα ψέματα. Ακούστε να δείτε. Κατάργηση μνημονίων και αναπτυξιακό σχέδιο και ανάσα για τη χώρα, το λαό και την νεολαία μέσα στο ευρώ δεν μπορούν, κύριε Τράγκα μου. Δεν μπορούν. Πώς θα γίνει? Αυτό δοκιμάστηκε και απέτυχε. Στη διαπραγμάτευση που έκανε ο Πρωθυπουργός το προηγούμενο 7 μήνο πριν υπογράψει το μνημόνιο. Ευρώ για την Ελλάδα και η ηγεμονική δύναμη Γερμανία στο ευρώ σημαίνει μνημόνια και λιτότητα. Τελεία και παύλα. Αν θέλουμε λοιπόν να φύγουμε από τη λιτότητα, να πάμε σε ανάπτυξη,
τότε πρέπει να συγκρουστούμε με αυτά τα συνικά τείχη. Πρέπει να βγούμε έξω από αυτά τα πλαίσια. Και δεν κατάλαβα, κυρία Τράγκα, έχετε δίκιο που είπατε εσείς, γιατί εσείς, για εσάς δεν είναι ταμπού και το κουβεντιάζαμε ακόμα και όταν ήμασταν υπουργοί. Όταν ήμασταν και υπουργοί σε εκπομπές σας, λέγαμε και για το ζήτημα του εθνικού νομίσματος κάποιοι διαφωνώντας και με την επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Κύριε Τράγκα, δεν είναι ταμπού το εθνικό νόμισμα. Και το Βαρουφάκι είχατε. Δεν είναι ταμπού. Εμείς τη συζήτηση. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να βγαίνω, ειλικρινά μιλάω και το λέω και στο ραδιόφωνο. Δεν μπορώ να ψέγω τον Τσίπρα για όλα. Είναι ένα χρόνο και τέσσερις μήνες. Το μνημόνιο είναι έξι χρόνια στην Ελλάδα. Ακολούθησε την ίδια πορεία με την προηγούμενη, κατά τη γνώμη μου. Με τους προηγούμενους, ή υποχρεώθηκε ή το θέλησε, δεν ξέρω τι. Εγώ δεν καταλαβαίνω, εσείς δεν είσαστε υπουργοί του. Ναι, και από ό,τι ξέρετε πολύ καλά. Κοντά ένα χρόνο. Και από ό,τι ξέρετε πολύ καλά, εμείς ήμασταν αυτοί. Πολλοί υπουργοί, πέντε, είναι τον Βαρουφάκη, έξι που αποχωρήσαμε από την κυβέρνηση. Ξέρετε καλά ότι όχι απλά διαφωνήσαμε. Μνημόνιο, αλλά είχατε τον Βαρουφάκη που πήγαινε. Ναι, κύριε Τράγκα. Δεν είναι ο κύριο Βαρουφάκη όμω στη Λαϊκή Ενότητα, το γνωρίζετε. Το έχουμε ομαλέ και εμεί. Λέω όμω ότι μπορεί να είναι σε ενδιάμεσο χώρο. Είναι και δεν είναι. Ναι, κύριε Τράγκα, αλλά ξέρετε καλά ότι ο Πρωθυπουργό μπορεί να έκανε αυτή τη μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ και τη κυβέρνηση. Μπορεί το υπερήφανο όχι του ελληνικού λαού να το μετέτρεψε σε ταπεινωτικό ναι, αλλά κάποιοι δεν το αποδεχτήκαμε. Και ξέρετε καλά ότι επιλέξαμε να είμαστε συνεπείς, συνεπέστατοι με όσα είχαμε δεσμευτεί απέναντι στον ελληνικό λαό, με τις αξίες μας και τις αρχές μας, και βάλαμε πάνω αυτές τις αξίες και αρχές και από τα βουλευτηλίκια και από τα υπουργηλίκια και όλα αυτά. Και τέλος ήθελα να πω, κύριε Τράγκα. Αναγνωρίζω ότι ψηφίσατε όχι στο τρίτο μνημόνιο. Και στο τρίτο μνημόνιο και, και στα προαπαιτούμενα και στα τρία νομοσχέδια. Και εκεί ήθελα να τελειώσω. Εξήρθατε τη Βουλή. Κύριε Τράγκα, ακούστε, η Ελλάδα είναι σε καθεστώς απικίας. Αυτά που τώρα έχουν έκπληξη και ο Πρωθυπουργός που λέει, μα τι είναι αυτά που μου ζητάει η Τρόικα, Τεταρτόικα. Και είναι η Δημοκρατία, το Πασόκ και το Ποτάμι και η ΑΝΕΛ που το ψήφισαν. Τα έχουν υπογράψει, κύριε Τράγκα. Έχουν υπογράψει ότι τα νομοσχέδια. Τελειώνω. Πριν πάνε στη Βουλή, πρέπει να εγκρίνονται από τους δανειστές. Έχουν υπογράψει ότι θα ξεπουληθεί η δημόσια περιουσία. 50 δις για να τα πάρουν οι δανειστές, έχουν υπογράψει ότι δεν θα μειωθεί το δημόσιο χρέος ονομαστικά και θα το πληρώνει στον αιώνα τον άπαντα, και η χώρα θέλει μια νέα αρχή για μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη Ελλάδα. Λοιπόν, πάω στην κυρία Παπαδοπούλου και θέλω μια είδηση. Θέλω μια είδηση. Δεν μου λέτε, κυρία Παπαδοπούλου, ακούω τον φίλο τον κύριο Πάνο Καμένο να διαφωνεί, να λέει αν δεν παρετηθεί ο Μουζάλας, μετά για το Σκοπιανό, μετά έκανα λεκτικό λάθος, μετά εκείνο, μετά το άλλο. Πέστε μου κάτι, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς πώς αισθάνεστε που βλέπετε αυτή τη μνημονιακή πορεία της συγκυβέρνησης? Δεν υπηρετήσατε το αντιμνημόνιο με τους ΑΝΕΛ? Σωστά. Όλοι, γιατί βλέπω και άλλους οι οποίοι ήταν πολύ φωνακλάδες ανεξάρτητοι Έλληνες, που φωνάζαν κατά του μνημονίου. Τώρα σας έχει συμπαρασύρει αναγκαιότητα, δηλαδή σας έχει συμπαρασύρει επιβολή, ο εκβιασμός? Τι σας κάνει να νιώθετε από αντιμνημονιακή μνημονιακή εξουσία? Τι είναι αυτό? Θέλω να καταλάβω έτσι τους νέους ανθρώπους. Λοιπόν, δύο θέματα θίξατε, να απαντήσω και στα δύο. Όσον αφορά το πρώτο, από την πρώτη στιγμή και με δική μου δήλωση εκπροσωπώντας τους ανεξάρτητους Έλληνες, είπαμε ότι και να ήταν γκάφα αυτό που έκανε ο κύριος Μουζάλας, λεκτικό λύστημα, γκάφα, ό,τι και όπως το χαρακτηρίζει ο καθένας, εμείς θεωρούμε ότι ο άνθρωπος αυτός, και για λόγους ευτυχίας και επειδή το κυβερνητικό σχήμα. Εγώ πού σου είσαι η κυβέρνηση? Λοιπόν, βγαίνει δηλαδή και λέει να παραιτηθεί ο Μουζάλας. Όσο πιο πολλές οι διαφωνίες μας με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θα παραιτηθούμε άμα δεν το πάρεις πίσω. Δεν το παίρνει ο Τσίπρας πίσω. Τι σου είσαι η κυβέρνηση είναι αυτή, δεν το κατάλαβα δηλαδή. Να απαντήσω. Έχετε πολιτικές μετοχές στην κυβέρνηση ή απλά ακολουθείτε το ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, πράγματι. Εγώ ξέρω ότι σε μια εταιρεία είσαι η μειοψηφία των μετοχών, είναι η πλειοψηφία. Εσείς έχετε μετοχές. Όσο πιο πολλές οι διαφωνίες μας με το ΣΥΡΙΖΑ, τόσο πιο αναγκαία η συμμετοχή των ανεξαρτήτων Ελλήνων σε αυτή την κυβέρνηση. Όσον αφορά τον κύριο Μουζάλα, είπαμε ότι και για γκάφα να επρόκειτο, επειδή το είπε Έλληνας υπουργός, εκπροσωπώντας ουσιαστικά την κυβέρνηση, και ευτυχώς όχι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που είναι η κυρία Γεωργοβασίλη, δίνει πάτημα στις χώρες έξω και σε κάποιους εντός των τυχών να λένε τα διάφορα περί του ονόματος Μακεδονία για τα Σκόπια. Ο Πάνος ο Καμένος, αναγάγοντας αυτό το θέμα τόσο ψηλά εκείνη την περίοδο, έστειλε ένα διπλό μήνυμα εντός και εκτός, ότι εμείς δεν το έχουμε ξεχάσει. Γιατί
βιάζεστε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ξέρετε, οι συμμαχίες, οι κυβερνητικές συμμαχίες, σταματήστε ένα λεπτό, οι κυβερνητικές συμμαχίες δεν κρίνονται από τη δυνατότητά τους να ξυλώνουν υπουργούς. Εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες σε αυτή την κυβέρνηση συμμετέχουμε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για την προστασία των εθνικών θεμάτων. Βλέπουμε, ας πούμε, και στο συγκεκριμένο θέμα την αντιπολίτευση να εξίσταται, ειδικά από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Μισό λεπτό, καυτηριάσατε εσείς ως εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ, επειδή είστε και κούκλα, σας το λέω τώρα. Καυτηριάσατε όσους βγήκανε και μιλάγανε ότι δεν θα μας πείραζε να έχει και το όνομα Μακεδονία τα Σκόπια. Βγάλατε εσείς καμιά ανακοίνωση, πήρατε καμιά εντολή από την ηγεσία σας να βγάλετε ανακοίνωση, πώς το λένε, νομίζω ότι και ο ελληνικός λαός και εμείς, όταν αποφασίσαμε να συμμετέχουμε σε αυτήν την κυβέρνηση, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ποια είναι η στάση της κυβέρνησης. Και από τη στιγμή που η κυβέρνηση διατηρεί την απόφαση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσον αφορά το Σκοπιανό, αυτό εμάς μας ενδιαφέρει, να μην ξεφύγει Μουζάλα, από εκεί. Και δεν ξεφεύγει Μουζάλα, από εκεί. Θα σας πω, για το Μουζάλα, θα σας θυμίσω, θα σας πω μόνο το εξής. Για να πάμε στο επόμενο θέμα που με ρωτήσατε, θα σας θυμίσω. Καλύτερα η Νέα Δημοκρατία να σιωπά και αν έχει τέτοια δύναμη και για να απαντήσει για το θέμα των Σκοπίων, να καταθέσει πρόταση μορφής. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσω αυτό που έλεγα, επειδή δεν σας διέκοψα, κύριε Καραγκούνη, κάντε λίγο υπομονή. Εντάξει, να συγκράτησε. Λοιπόν, για να το κλείσω και να πάω στο δεύτερο θέμα. Μισό λεπτό, γιατί μη σας πειράζει. Πάρτε μια τελεία, θέλω κάτι. Τι τελεία, δεν απάντησα καν. Έχω διατοπεί 100.000 φορές και δεν έχετε πολύ ώρα. Λυπάμαι που σας το λέω, δεν έχετε, κυρία Παπαδοπούλου, πολύ ώρα. Ωραιοτάτη είστε. Μας απαντήσατε για το Μακεδονικό, για το Μουζάλα. Πάμε για το μνημόνιο. Πάμε για το μνημόνιο. Θα τα πω τηλεγραφικά για να προλάβω, επειδή ακριβώς δεν έχω χρόνο. Μην με διακόπτετε, αφήστε με να σας κόψω στους σκηνοθέτες. Πέστε, κυρία Παπαδοπούλου. Πρώτον, η χώρα δέθηκε χειροπόδαρα επί εποχή Σιμίτη, για τους γνωστούς λόγους. Μην πάτε τόσο πίσω. Τηλεγραφικά ήρθε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τον Γιώργο Παπανδρέου, τον οποίο προσπαθεί η κυρία Γεννηματά να επαναφέρει, λέγοντας να του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Και τι είναι να του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία? Αλλά διακόπτω με συνέχεια. Θέλω τηλεγραφικά να πω. Βγήκατε με συνθήματα κατά του μνημονίου ή δεν βγήκατε? Εμείς το μνημόνιο δεν το κάναμε. Βγήκατε με συνθήματα κατά του μνημονίου? Βεβαίως και βγήκαμε και το υπογράψαμε σε αυτή τη φάση, διότι οι άλλες επιλογές ήταν ολέθριες και δεν υπήρξε καμία πρόταση εναλλακτική από πουθενά τότε. Αυτό είναι γνωστό τη πάση. Το έχουμε απαντήσει 100.000 φορές. Η ιδιοκτησία μας, εμείς δεν το κάναμε το μνημόνιο. Ίσα που το απαντήσατε, πάω στον εκπρόσωπο. Το απαντήσατε, αγαπημένοι μου, το απαντήσατε. Ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης, βουλευτής της Ένωσης Κεντρών. Θέλω μία απάντηση από εσάς, επειδή πολυσυζητείτε τον τελευταίο καιρό. Ο κύριος Βασίλης Λεβέντης είναι ευρωπαϊστής. Δεν είναι τώρα, είναι πολλά χρόνια. Θεωρεί ότι ο μοναδικός δρόμος είναι, όποτε τον έχουν ερωτήσει, εγώ τον έχω ρωτήσει προσωπικά 15 φορές, σου λέει να βοηθήσει η Μέρκελ. Να βοηθήσει η Μέρκελ. Να βοηθήσει η Άγγελα. Να βοηθήσουν οι Γερμανοί. Να βοηθήσουν εκείνο. Εγώ θέλω να ρωτήσω έναν νέο άνθρωπο. Βοηθάνε, δεν λέω. Αλλά βλέπεις, το αποτέλεσμα της βοήθειας είναι εκπληκτικό. Πόσο μπορεί ακόμα. Προχθές μάλιστα τον άκουσα στη Βουλή να κοντράρει πάρα πολύ. Ότι εγώ δεν θα ψηφίσω ούτε φόρους, ούτε εκείνο, ούτε τ' άλλο. Και θέλω να βρω την ευκαιρία να τον ξαναρωτήσω. Πες με εσύ ως νέος άνθρωπος, μπορεί αυτός ο γερμανικός δρόμος να οδηγήσει σε τύχη την Ελλάδα? Δεν είναι μόνο ο γερμανικός δρόμος. Δεν λέω μια να... Πρέπει να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση. Δεν υπάρχει εθνική συνεννόηση εδώ. Ο ένας λέει, έχω υπογράψει το μνημόνιο, θα πάω με αυτόν τον τρόπο, με αυτά που έχω υπογράψει, γιατί έχουν υπογραφεί και έχουν συμφωνηθεί αυτά που πρέπει να δοθούν στην Ευρώπη από τον Αύγουστο κιόλας. Και υπάρχει τώρα και η νέα κόντρα, θέλουμε εκλογές από την άλλη πλευρά. Πρέπει να κάτσουν αυτά τα δύο μεγάλα κόμματα στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν ως με μια, για να κάνουν μια κουβέντα εθνική συνεννόηση και να πάνε, να μην κοιτάξουν τη μικροπολιτική, αλλά το συμφέρον της χώρας. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά εσείς δεν πάτε με τον Τσίπρα. Δηλαδή, αν σας πει ο Τσίπρας αύριο, έλα να τα βρούμε, έχουμε και τον Κάμενο, εσείς δεν θέλετε τον Κάμενο, ο Κάμενος μάλλον δεν θέλει εσάς. Εντάξει, δεν είναι ο Τσίπρας μόνο ο υπεύθυνος για τη μη συνεννόηση. Εγώ λέω ότι είναι βούλιμος, ότι θέλει την καρέκλα.
Κάθε πρωθυπουργός θέλει την καρέκλα. Όσους έζησα εγώ, την καρέκλα θέλανε. Έτσι πιστεύω εγώ. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι ο μόνος υπεύθυνος. Δεν είναι ο μόνος υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει, είναι για τα άλλα κόμματα. Αυτό ίσως που ακούμε συνέχεια σωστά. Είναι δυστυχώς. Εσείς άμα σας έλεγε ο Τσίπρας, έτσι επειδή είσαι μέσα στο κόμμα, ελάτε κοντά μου, θα πηγαίνατε. Με τις προϋποθέσεις έχουμε στείλει μια επιστολή στον κύριο Τσίπρα από την πρώτη ημέρα των εκλογών. Να ευχηθούμε για την καταρχήν. Ότι να έρθουμε κοντά σου και να κάνουμε υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχουν θέσεις του κόμματος. Εάν συζητηθούν με σωστές μεταρρυθμίσεις, πιστεύουμε ως Ένωση Κεντρών ότι μπορούμε να βγούμε από το μνημόνιο και να ξεκινήσουμε να έχουμε ανάπτυξη. Πρέπει να γίνουν οι σωστές μεταρρυθμίσεις. Χωρίς μεταρρυθμίσεις. Όση παράταση για την κούρεμα δεν συζητάμε. Εννοείται τα κόκκινα δάνεια. Δεν είναι τα κόκκινα δάνεια, δεν είναι μεταρρύθμιση. Εδώ υπάρχουν παθογένειες. Υπάρχουν παθογένειες στο δημόσιο. Εγώ πραγματικά σου μιλάω, βλέπω δύο-τρεις μεταρρυθμίσεις, αλλά πραγματικά σου μιλάω, ας πούμε, ψάχνω να δω. Γιατί η μεταρρύθμιση σημαίνει άλλο πράγμα. Ψάχνω να δω ποιες είναι οι θετικές και προοδευτικές μεταρρυθμίσεις σε αυτό το μνημόνιο. Ποια είναι δηλαδή η προοδευτική μεταρρύθμιση, κάνει λιγότερη παιδεία. Μάζεψε τα νοσοκομεία, στείλε τους νεαρούς στο εξωτερικό, δώσε μου τις πλουτοπαραγωγικές πηγές σου, κάνε να τα υπέρ και πουλα τα όλα. Ποια είναι δηλαδή, ποια είναι η μεταρρυθμίση, εγώ προσπαθώ και του Βασίλη του το έχω πει δηλαδή, ποια είναι η τι σημαίνει μεταρρυθμίζω. Όχι, πρέπει να καταπολεμηθούν οι παθογένειες που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Παθογένεια και η ανεργία είναι παθογένεια. Η ανεργία είναι παθογένεια. Πώς θα καταπολεμηθεί. Και η πολυθεσία στο δημόσιο παθογένεια είναι όμως. Και τι. Είναι δύσκολο να βρεθούν οι αργόμισθοι στο δημόσιο. Με συγχωρείτε, ακούω συνέχεια βρίζουν τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν μιλάμε για τους δημοσίους. Τους δημοσίους υπαλλήλους. Πείτε μου, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πήραν ένα μπιλιέτο κάποτε από έναν του πολιτικού κόσμου ή από κάποια κυβέρνηση και πήγαν και διοριστήκαν κάπου ή δώσαν εξτάσεις οι άνθρωποι. Δεν ήταν όλοι με μπιλιέτο. Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι μπήκαν με εξτάσεις. Εμείς συζητάμε για τους διπλοθεσίτες, τριπλοθεσίτες και όλες τις παθογένειες που υπάρχουν στο δημόσιο. Δεν μιλάμε για όλο το δημόσιο. Και είναι κρίμα που μπαίνει όλο το δημόσιο κάτω από αυτήν την ομπρέλα, γιατί υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν εις βάρος των άλλων. Με συγχωρείς, είσαι ο πρώτος από το κόμμα της Ενώσεως Κεντρών, γιατί σου είπα τον κύριο Λεβέντη, τον έχω φιλοξενήσει πολλές φορές. Που το ακούω αυτό το πράγμα. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Εγώ έχω βγει και μπροστά και στη Βουλή. Είναι όλοι οι ίδιοι. Του βήματος έχω βγει. Τι θα κάνουμε ιερά εξέταση, δηλαδή θα περνάμε τους δημοσίους υπαλλήλους από ανθρωπομετρία για να δούμε τώρα. Κάποτε τους βάλαμε πριν 20 χρόνια, 25 και τώρα τους λέμε αντεγιά, ξεπάρκαρε. Όχι βέβαια. Αλλά δεν μπορεί να έχουν ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς διπλές και τριπλές θέσεις. Καμιά φορά, με πολύ αγάπη το λέω, ο λόγος του κυρίου, του φίλου μου του Βασίλου Λεβέντη και κάποιον άλλον ακούγεται το δημόσιο. Και οι διπλές συντάξεις, τις μετρήσατε πόσες είναι. Βεβαίως. Τις είδατε αν είναι δηλαδή. Εγώ να σας πω για το δημόσιο, και εγώ αισθάνομαι ότι είναι υπερτροφικό στην Ελλάδα. Αλλά πού να τον πας στο Φουκαρά που μπήκε πριν από 15 χρόνια, δεν κατάλαβα. Έκτισε μια οικογένεια, έκανε δύο παιδιά, βρήκε ένα σπίτι, πήρε ένα αυτοκινητάκι μικρό και τώρα του λες τεμπέλα έξω. Έξω γιατί μας χαλάς τη μαγιονέζα τη γερμανική. Αυτό δεν του το πάνε πριν 20 χρόνια όμως. Και έχω πει και εγώ προσωπικά μέσω του βήματος ότι βλέπουμε ανθρώπους 12 η ώρα τη νύχτα, υπαλλήλους της Βουλής, να κάθονται για να μας βοηθήσουν στο κοινοβουλευτικό έργο. Ναι, αλλά δεν δουλεύουν οι υπαλλήλοι της Βουλής. Εννοείται ότι δουλεύουν, αλλά δεν μιλάμε για όλο το δημόσιο. Αυτό είναι που λέμε ότι υπάρχει διαστρέβλωση μιας δήλωσης που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε εκάστοτε πολιτικός κάθε φορά. Δεν μιλάμε ότι όλο το δημόσιο έχει πρόβλημα. Πάτε μια τέλεια, αγαπημένη μου κύριε Γεωργιάδη, μικρό διάλειμμα, επανέρχομαι, έχω ελάχιστα λεπτά και κλείνω. Να πάω στην κυρία Κορσάνου. Είναι δικηγόρος, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια για τα κόκκινα δάνεια κτλ. Ποια είναι η κατάσταση. Μου λένε ότι μετά τις 15 του μηνός, κυρία Κορσάνου, αρχίζει αυτή η αναγκαστική ηλεκτρονική κατάσταση. Τι είναι αυτό το πράγμα. Για πείτε μας. Λοιπόν, πραγματικά ο αριθμός των δανειοληπτών που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τις δανειακές οφειλές συνεχώς αυξάνεται. Βέβαια, έχουμε προχωρήσει και σε μια γενικότερη παύση πληρωμών, ακόμα και από ανθρώπους που δεν έχουν και αυτούς που έχουν. Το θέμα είναι τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που χρωστάει και δεν μπορεί να αποπληρώσει και βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία. Που πιστεύω ότι η πλειοψηφία των δανειοληπτών είναι αυτή
που έχασαν τη δουλειά τους, μειώθηκε ο μισθός τους, έτυχε κάποια ασθένεια, μια ενδοοικογενειακή δυσκολία και δυσκολεύονται να αποπληρώσουν οφειλές τους. Οι τράπεζες κάνουν ρυθμίσεις, αλλά όσοι δεν μπορούν να τα βρουν με την τράπεζα, που οι ρυθμίσεις τους πολλές φορές μπορεί να μην είναι και τόσο συμφέρουσες για το δανειολήπτη, γιατί η τράπεζα θέτει τους δικούς της όρους και αν μπορεί ο δανειολήπτης να τα απεξέλθει, θα έχει καλό. Αν δεν μπορεί, δεν δείχνει μια διαλλακτικότητα. Μπορεί να προσφύγει στον νόμο Κατσέλη, ο οποίος ακόμα ισχύει και δεν έχει καταργηθεί. Να πω ένα κίνδυνο που ελοχεύει και που φοβάμαι ότι θα συμβεί. Η μεταβίβαση των δανείων στα φαντ. Το οποίο ήδη έχει αρχίσει να γίνεται. Απλά στείνονται φαν διάφορα. Ναι, ναι. Δεν είναι φαν, είναι φιν φον φιν. Ναι, ωραία. Δηλαδή είναι λαμογέ. Δεν μας το έχουν. Είναι λαμογέ που πιάνουν γωνίες απέναντι από τις τράπεζες. Πολύ σωστά τα λέτε. Ξέρω εγώ τι σας λέω. Βέβαια. Εγώ αυτό δεν είμαι ούτε αναρχικός ούτε κομμουνιστής. Ένα δάνειο που το έχει μία τράπεζα. Είναι λαμογέ. Έτσι. Ένα δάνειο που το έχει μία τράπεζα. Αν το πλειοψηφικό πακέτο αυτής της τράπεζας το έχει ήδη πάρει το φαντ, κουμάντο κάνει το φαντ. Το οποίο θα έχει πιο σκληρή τακτική και πολιτική απέναντι σε ένα δανειολήπτη, το οποίο δεν μπορεί να πληρώσει. Μέχρι στιγμής οι πληστηριασμοί. Πώς γίνεται να γίνονται εταιρείες με 100.000 ευρώ για να αγοράσουν ενυπόθηκα δάνεια? Τι μεγάλα κεφάλαια είναι αυτά τα οποία ορίζει ο νόμος για τις εταιρείες ενυπόθηκων δανείων? Μα μας δουλεύετε. Λέει ο υπουργός, ο κ. Σαφάκης, ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να χρηματοδοτηθούν ή να δαναδιοδοτηθούν, ναι, να πάρουν δάνεια τέτοιες εταιρείες για να μπορέσουν να εξαγοράσουν δάνεια των Ελλήνων πολιτών. Το θέμα είναι ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι πολύ πιο επιθετική η πολιτική. Τώρα δεν γίνονται πληστηριασμοί σε ευρεία κλίμακα. Αυτό που κάνει η τράπεζα είναι να εκδώσει μια διαταγή πληρωμής, να εγγράψει προσημείωση υποθήκης σε ένα κίνητο του δανειολήπτη. Αν συμβεί μεταβίβαση των δανείων, θα γίνουν πολύ περισσότεροι πληστηριασμοί και θα δημιουργηθούν κοινωνικές εκρήξεις και κοινωνικές αναταραχές. Πόσες χιλιάδες είναι τα κόκκινα δάνεια? Να σας πω μια πληροφορία που έχω. Στο νόμο Κατσέλη, μόνο στο Ειρηνοδικείο Αθηνών από το 2010 μέχρι τώρα, που στο νόμο Κατσέλη προσφεύγουν άνθρωποι που δεν μπορούν να αποπληρώσουν. Γι' αυτό πάνε. Ναι. Έχουν κατατεθεί 35.000 αιτήσεις μόνο. 15.000. 35.000 αιτήσεις. 35 μόνο στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Εγώ δεν πέφτω. Έχουμε πολλά Ειρηνοδικεία. Μου λένε οι φίλοι μου ότι δεν πέφτω έξω στις εκτιμήσεις. Είναι η πρώτη φορά που πιστεύω ότι μαζί με τα νέα μέτρα των φόρων και τα κόκκινα δάνεια, αν λυθούν αυτό που λένε, λυθούν λένε οι τράπεζες, τα κόκκινα δάνεια και ρευστοποιηθούν, θα χυθεί αίμα. Θα με θυμηθείτε. Μα η κατοικία είναι το τελευταίο προπύργιο. Ακριβώς. Το τελευταίο προπύργιο οχυρό του Έλληνα. Ο Έλληνας δέχεται να μην έχει ρευστό. Με τα capital controls. Χάσαμε την ρευστότητά μας, δεν έκανε κανείς τίποτα. Που αν αυτό το έκανε μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, θα γινόταν χαμός. Τώρα που το έκανε η κυβέρνηση. Καλά, μην του το κομματίζετε. Όποιος και να το κάνει σε επίπεδο κόκκινο δανείων, δεν έγινε τίποτα. Μην το κομματικοποιούμε. Όποιος και να το κάνει, βυσσινή, πράσινο, κίτρινο, γαλάζιο, αυτό θα φέρει αίμα. Αυτό εκτίμηση. Θέλω να πω, ότι η κατοικία είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον Έλληνα. Μπορεί να δεχτεί να μην έχει ρευστότητα, αλλά το να χάσει το σπίτι του δεν μπορεί. Ο φίλος μου, ο κύριος Φρεμεντίτης. Εσείς ασχολείστε, ο κύριος Φρεμεντίτης ασχολείται με τα οικονομικά και τα δάνεια γενικότερα. Πέστε μου τι σημαίνει στην αγορά. Μια άποψη δική σας. Να δώσω καταρχάς ένα κομμάτι του ρεπορτάζ, κύριε Τράγκα. Εδώ και το τελευταίο τρίμηνο, γωνιακά κτίρια της Αθήνας νοικιάζονται ήδη από εταιρείες προκειμένου να στηθούν αυτά τα φαντ. Και υπάρχουν σημεία της Αθήνας που έχουν νοικιαστεί, έχουν εξοπλιστεί, έχουν οργανωθεί, περιμένοντας ακριβώς να λειτουργήσουν. Μα ήδη κρατάνε, νομίζω κάποιοι δημοσιογράφοι συνάδελφοί μας, κρατάνε ονόματα, φωτό, για να βγάλουν διάφορα δημοσιεύματα για το ποιοι είναι πίσω από αυτά τα γωνιακά μαγαζιά. Ακριβώς. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σαφώς μεταρρύθμιση με τα κόκκινα δάνεια δεν νομίζω ότι κάποιος πιστεύει ότι γίνεται στη χώρα. Δηλαδή δεν μπορείς να μεταρρυθμίσεις, να κάνεις πράγματα προοδευτικά καινούρια, κάνοντας, ας πούμε, κυνηγώντας, ας πούμε, τον δανειολήπτη, παίρνοντας το σπίτι και φερόντας του αυτό το οποίο απέκτησε με πάρα πολύ κόπο, πιθανότητα και μια γονική παροχή κλπ. Το τρίτο είναι το εξής, ότι σε ό,τι αφορά τα φορολογικά, τα ασφαλιστικά, και τα θέτουμε και πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής, νομίζω ότι έχει κλείσει το κεφάλαιο αυτό. Δηλαδή τα μέτρα έχουν κλειδώσει. Το μόνο ζήτημα το οποίο μένει ανοιχτό, και είναι αυτά όλα βέβαια που έχουμε δει στον τύπο τις τελευταίες ημέρες, το μόνο ζήτημα που μένει ανοιχτό είναι το θέμα των κόκκινων δανείων, ως προς στο σημείο που πολύ σωστά αναφέρατε, ότι είναι τεράστιο κοινωνικό θέμα. Δεν ξέρω αν θα έχει θέμα όπως το περιγράψατε, εσείς το δώσατε μια διάσταση. Εγώ δεν μπορώ σαφώς, να φανταστώ ότι 15.000 άνθρωποι, ναι, ή 20, ναι, ή 30.000 θα χάσουν τα σπίτια τους. Έχουν, ναι, χάσει τη ζωή τους. Δώσατε μια εικόνα και θα μείνουν χωρίς αντίδραση. Δεν το πιστεύω. Εύχομαι να διαψευστώ, γιατί θα συμβούν γεγονότα αστυνομικού δελτίου παρόμοια με άλλες χώρες. Ακριβώς. Εύχομαι να διαψευστώ. Αυτό θέλω να σας πω. Εντάξει.
Θα δούμε σκηνές που έχουν εκτελεχθεί στην Ισπανία, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ισπανία. Όπου με τα δίκανα και με τις καραβίνες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πυροβολούσαν τους κλητήρες, τους δικαστικούς. Πάμε πιο κάτω, 30 δευτερόλεπτα και κλείνω. Ναι, εντάξει, είναι πολλά που υπόθηκαν. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ πολιτικά πια είναι παραλάβω αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης στην πρώην ημερησίας για την διαφάνεια και για την διαφθορά. Εμείς θεωρούμε ότι το κόστος παραμονής του κ. Τσίπρα στην κυβέρνηση είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερο από το να πάμε σε εκλογές. Γιατί δεν ζήτησε ότι... εκλογές. Συγγνώμη, θα σου πω. Γιατί δεν μπορεί να τις επιβάλλει. Γιατί δεν τις ζήτησε. Τι είπατε. Γιατί δεν ζήτησε. Ζητήσαμε εκλογές. Όχι, ο κ. Μητσοτάκης δεν το είπε καθαρά. Το έφερα από εδώ, το έφερα από εκεί. Συγγνώμη, δεν έχουμε. Ζητάμε εκλογές. Δύο φορές. Και μάλιστα ο αρχηγός σας, ο Πάνος ο Καμένος, είπε ενίοτε τα αιτήματα γίνονται μάλιστα, και δεκτά. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Καλά, θυμάστε όλα. Να κάνω μόνο ένα σχόλιο μόνο για τον κύριο Καμένο. Θεωρώ ότι τον παρομοίωσα νωρίτερα ως πολιτικά, εννοώ πολιτικά τζιχαντιστή, με την έννοια ότι προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία, μη λέτε προκειμένου τέτοια, να παραμείνει... Μη λέτε τέτοια. Εντάξει, το λέω χαριτολογώντας. Εμονή για τις καρέκλες έχουν αυτοί που τα σκέφτονται συνέχεια. Μη λέτε τέτοια. Άλλοι θα τους είχαν Ελία, κλείσαμε. Περιμένετε λίγο να ολοκληρώσετε. Θεωρούμε λοιπόν ότι το κόστος παραμονής στην εξουσία για τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο είναι συγκρίτως μεγαλύτερο από το να πάμε σε εκλογές. Και αυτή είναι η μόνη διέξοδος, διότι ό,τι με ό,τι και αν καταπιάστηκαν 1,5 χρόνο. Επιμένετε σε εκλογές. Τα έκανα απόλυτα. Απόλυτα. Απαντώ στον κύριο Καρακούνη. Κλείνει από εδώ η κυβερνητική πλευρά με την. Απαντώ στον κύριο Καρακούνη. Χρειαζόμαστε ένα σύνταγμα που να διασφαλίζει την κυβερνητική θητεία. Είναι απαραίτητο στο πλαίσιο ενός κοινοβουλευτικού συστήματος. Να ακούστε με λίγο, περιμένετε. Είναι απαραίτητο στο πλαίσιο ενός κοινοβουλευτικού συστήματος να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των κυβερνητικών κύκλων που μπορεί να γίνουν και πενταετής. Δήλωση Κυριάκου Μητσοτάκη 28. Δεν έχω άλλο χρόνο. Δεν έχω άλλο χρόνο. Μαθαίνω ότι στις 5 η ώρα σήμερα Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Σήμερα Δευτέρα, σας παρακαλώ, σήμερα Δευτέρα στις 5 το απόγευμα, μεγάλη πορεία προς το Χίλτον, κάνει το ΛΑΕ. Όχι μόνο το ΛΑΕ, και άλλες αριστερές δυνάμεις και πρωτοβάθμια σωματεία και αντιμνημονιακές δυνάμεις. Και καλούμε κάθε δημοκράτη εξής, και πατριώτη. Για θα το πω 500 φορές και από το ράδιο από το Real FM. Επιμνημονίου σε κατεχόμενες ζώνες από το Δέλτα Νιτάθ ή από άλλες δυνάμεις οικονομικές, δεν ξαναφτιάχνεις το σύνταγμά σου. Γιατί είσαι υπό κατοχή, είσαι υπό έλεγχο. Δεν φτιάχνεις, δεν αναμορφώνεις το σύνταγμά σου με ιδία βούληση, αφού εισάγεις νομοθεσία απ' έξω. Για να την εφαρμόσεις λόγω μνημονίου. Πώς θα φτιάξεις σύνταγμα. Να μην ακούω βλακίες. Σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε όλοι σας.